Καλός έτσι χρόνος να το πω για να κάνω live είναι τώρα, πρωί, που έχω ησυχία από τα παιδιά στο σχολείο, πριν ακόμα ξεκίνησω τις δουλειές, τις κλασικές δουλειές, να βάλεις λίγο σκούπα, να σφουγγαρίσεις, να μαζέψεις την κουζίνα, να μαγειρέψεις, όλα αυτά έτσι τα κλασικά που έχουμε όλες οι μαμάδες. Οι νοικοκυρές γενικά, οι όσες έχουν το σπίτι τους κλπ. Έχω διατηρήσει εδώ το τσουλουφάκι μου. Μου το γράψατε και πολύ ότι σας αρέσει έτσι. Εμένα βέβαια μου αρέσει πιο πολύ όταν το μαλλί είναι κάτω έτσι και δίνει κάτι, αλλά τώρα δεν το έχω πολύ περιποιηθεί, η αλήθεια είναι. Και όταν το τραβάω πίσω, ισιώνει το μαλλί τελείως. Οπότε μετά πρέπει οπωσδήποτε να το λούσω, να το φορμάρω, να του βάλω έτσι τα πράγματά του. Καλημέρα, καλημέρα. Ω, από Ολλανδία. Κοντά είσαι. Πολύ κοντά κιόλας. Πόση ώρα είναι από εδώ? Νομίζω 3 ώρες είσαι. Πού στην Ολλανδία είσαι? Σε ποια πόλη? Και οι άλλοι, όσοι μπείτε μέσα, γράψτε μου που μας βλέπετε. Μια καλημέρα είναι αυτή. Πείτε την Κασπέσιχά μου. Άμστερνταμ, είσαι πρωτεβουσιάνα δηλαδή. Τέλεια. Θέλω πάρα πολύ να έρθω Ολλανδία. Βασικά είδα και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για την Ολλανδία. Το πώς ήταν 30 χρόνια πριν. Καλημέρα Μάνο. Καλημέρα Μάνο από Αθήνα. Τα φιλιά μου στην υπέροχη Αθήνα, εγώ Αθηναίο για σου το ξέρουνε. Καλώς στην Αργυρούλα. Που λες, έχω δει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για το Άμστερνταμ, το οποίο έδειχνε πώς είναι πριν 30 χρόνια και πώς, δηλαδή, από εκεί που είχε, ξέρω εγώ, δρόμους που είχαν κίνηση, που είχαν αυτά, που τους έχουν κάνει πεζόδρομους, έχουν κάνει ποδηλατόδρομους, σημεία τα οποία είχαν κίνηση και τα έχουν κάνει με, πώς το λένε, πάρκα και ποταμάκια περνάνε και αυτά. Και έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ, θα ήθελα πάρα πολύ να τη δω αυτή τη χώρα από κοντά. Εντάξει, να πεις και πού δεν θέλω να ταξιδέψω, δηλαδή, όπου και να μου πεις. Και στο, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, και στην έρημο να μου πεις στη μέση του πουθενά, θα πάω, ρε παιδί μου, δεν έχω δέμο. Από Γερμανία, κατάλαβα, αλλά από Darmstadt. Πού είναι το Darmstadt? Καταρχήν, σε ποιο κρατήδιο είναι στη Γερμανία? Αν τακτοποιηθήκαμε. Σιγά σιγά, κάθε μέρα λίγο λίγο. Τώρα περιμένω το Σάββατο να έρθει μια μεγάλη δίφυλη ντουλάπα, είναι 2x2, η οποία θα μπει και αυτή στο δικό μας το δωμάτιο, που είναι το πιο μεγάλο και χωράει. Και στην ουσία αυτή η ντουλάπα θα είναι και κάτι σαν αποθηκευτικός χώρος, δεν θα είναι ακριβώς, δηλαδή δεν θα έχει τη λειτουργία τόσο ντουλάπας. Οπότε, α, είναι Φραγκφούρτη, οκ, είσαι ψηλά, δεν έχω πάει εκεί. 10 χρόνια ρε φίλε στη Γερμανία και τελικά συνειδητοποιώ ότι δεν έχω πάει σε πάρα πολλά μέρη. Η πλάκα είναι ότι τώρα που φύγαμε από Γερμανία, ετοιμαζόμαστε το Μάιο να πάμε Λέγκολαντ. Δηλαδή τόσα χρόνια που ήμασταν, κοίτα και κοντά η Λέγκολαντ από το Μοναχό, δεν είχαμε πάει. Τώρα που ήρθαμε Ελβετία το θυμηθήκαμε. Α, δεν πειράζει. Σε περιμένω, ψάξε για τα παιδιά στο το εφ το Efteling. Τι είναι αυτό? Για πες. Στην Ολλανδία προφανώς είναι. Αλλά για πες, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, δεν έχω πάει πολλές Φραγκφούρτη, ναι. Λοιπόν, αυτό το live βασικά σκέφτηκα να το κάνω live. Λέω ευκαιρία είναι. Έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω. Δεν ξέρω εγώ πότε έχω να κάνω. Σίγουρα έχω να κάνω από Γερμανία. Ναι, από Γερμανία έχω να κάνω. Και μάλιστα την τελευταία φορά κάτι είχα κάνει. Κάποια χαζομάρα είχα κάνει και δεν μπορούσατε να το δείτε. Το είχα απενεργοποιημένο για το κοινό. Δεν ξέρω πώς το κατάφερα αυτό. Με την Παναγία. Μίλαγα εγώ μισή ώρα. Δεν μπήκε κανένα. Οπότε το κλείσα. Μετά που το κλείσα, μπήκα σε ρυθμίσει εδώ τι γίνεται και εκεί συνειδητοποίησα ότι έχω κάνει χαζομάρα προφανώ. Εντάξει, δικιά μου χαζομάρα θα ήταν, δεν ήταν δικιά σα. Λοιπόν, ξεκινάω με τι ερωτήσει, τι οποίε μου έχετε κάνει σε προηγούμενα βίντεο, τα οποία έχω πει ότι θα τα απαντήσω σε βιντεάκι και
επί ευκαιρία, μπορείτε εννοείται να μου γράφετε ό,τι θέλετε εσείς να τα απαντάμε τώρα live, ό,τι σας έρθει. Και ό,τι άλλο έτσι μπορούμε να το συζητήσουμε. Είναι ευκαιρία σήμερα που έχω έτσι λίγο χρόνο. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα μία κοπέλα, η οποία δεν μου βγάζει το όνομά της για κάποιο λόγο. Μου γράφει μόνο user. Το όνομα του user, το οποίο πολλές φορές μέσα στο όνομα του user γράφει και το όνομα, εδώ δεν το γράφει. Καλημέρα, βρε Στέφανε, καλημέρα από την υπέροχη Αθήνα. Από ποια περιοχή της Αθήνας, γράψτε μου και από ποια περιοχή, γιατί όπως ξέρετε, εγώ ήμουν Αθηναία. Είμαι Βέρα Μπραχανιώτησα. Βέρα. Αλλά τα τελευταία χρόνια πριν φύγω, έμενα Πετρούπολη μαζί με τον σύζυγό μου, που τότε δεν ήταν σύζυγος, βέβαια, δεν είχαμε παντρευτεί ακόμα. Αν στα παιδιά τους αρέσει. Κοίταξε να δεις, τους αρέσει. Εδώ πέρα είναι τελείως διαφορετικό και το σύστημα. Αλλά τους λείπει και το παλιό, γιατί τους λείπει πιο πολύ γιατί είχαν τους φίλους τους εκεί. Από το Σύνταγμα, α, είσαι κέντρο. Καρά κέντρο. Οπότε, ναι, εντάξει, είμαστε ακόμα δηλαδή σε στάδιο προσαρμογής. Είχαμε κάποια ξεσπάσματα και αλογικό, τα περιμέναμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά μπορώ να πω ότι πάνε πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Δηλαδή, εγώ περίμενα να έχουμε, ειδικά με τον μικρό, περίμενα να έχω πολύ ζόρι. Τελικά, πάει πολύ καλά. Δεν έχουμε κλάματα, δεν έχουμε γκρίνια στο να πάει σχολείο, ευτυχώς. Βέβαια, συμβάλλει στο γεγονός ότι πάει και ένας φίλος του μαζί, είναι ο γιος του κουμπάρος μου, που έχουν μεγαλώσει και είναι από μωρά μαζί, οπότε συμβάλλει αυτό πάρα πολύ και γι' αυτό και το ζήτησα άλλωστε να πάνε μαζί. Οπότε όλο αυτό τον έχει βοηθήσει αρκετά. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι σε διαφορετικές τάξεις, γιατί είναι πιο μεγάλος εκείνος, ένα χρόνο μεγαλύτερος, κάποια πράγματα δεν τα κάνουν μαζί, δεν τα κάνουν ίδιες ώρες ή κάποιες μέρες λείπει, ξέρω εγώ, γιατί κάνουν άλλες δραστηριότητες τα πιο μεγάλα. Εκεί λίγο ψιλοζορίζεται, αλλά εντάξει, το πάμε καλά, το πάμε καλά. Και η μεγάλη μου, πολύ μεγάλη, έχει 1,5 χρόνια διαφορά από το μικρό, τέλος πάντων, και η κόρη μου τέλος πάντων, πάει και εκείνη στο ίδιο σχολείο με την κόρη της κουμπάρας μου, είναι πρώτη τάξη και οι δύο, αλλά είναι σε διαφορετικά τμήματα. Αυτό δεν είναι κακό, γιατί είναι τα μόνα ελληνάκια στην πρώτη τάξη. Και για φανταστείτε τώρα να ήταν στο ίδιο τμήμα και να αρχίσανε στα ελληνικά. Είναι και δύο λίγο γλωσσοκοπάνες. Το έχουμε εμείς οι Ελληνίδες αυτό. Το έχουμε. Έτσι, είναι ελληνικό ταπεραμέντο. Να το γούστο μας και καμάρι μας. Οπότε χαίρομαι από μια άποψη το ότι είναι σε ξεχωριστές τάξεις. Οπότε είναι πιο focus και οι δύο στο μάθημα. Και μετά στα διαλύματα ή σε κάποιες άλλες δραστηριότητες που έχουν κοινές, σαν πρώτη τάξη, μια χαρά. Αυτά σε γενικές γραμμές, καλά τα πάμε, έχουν λίγο σπαστό ωράριο γιατί είναι πρωί και απόγευμα και έχουν ένα κενό στη μέση. Εντάξει, μια χαρά τα πάει μέχρι τώρα, μια χαρά τα πάνε και οι δύο. Σου φτιάχνω τη μέρα, χαρά μου. Παιδιά χαρά μου, όταν μου γράφετε ότι σας φτιάχνω τη μέρα, ότι περνάτε καλά με τα βίντεο, ότι αυτό δηλαδή... Λέω, χαλάει ο κόπος μου, χαλάει ο χρόνος που χαλάω, δηλαδή και μόνο που μου γράφετε ότι περνάτε καλά, λέω σε κάποιους ανθρώπους κάτι δίνω, κάτι καλό δίνω. Άρα, χαλάει. Αν θα δουλέψω, ναι, ήδη αρχίζω και ψάχνω. Ψάχνω με γενικά όμως, έτσι να δω τι υπάρχει στην αγορά, τι κινείται γενικότερα, τι ζητάνε, αν υπάρχει το αντικείμενό μου, γιατί θα με ενδιαφέρε κιόλας να δουλέψω πάνω στο αντικείμενό μου, σαν σχεδιάστρια επίπλων που είμαι. Εντάξει, το κοιτάω γενικότερα. Αν δεν μπει το σπίτι σε μια σειρά, γιατί ακόμα, αν δείτε εδώ πέρα, έχω ακόμα αρκετά πράγματα, έτσι. Και θέλει και και το παιδικό θέλει φτιάξιμο. Δηλαδή θέλουμε έτσι κάποιο επίπλο να βάλουμε λίγο τα παιχνίδια τους και αυτά, γιατί τα έχουμε όλα κάτω ακόμα, πολλά πράγματα σε κούτες, πολλά παιχνίδια εννοώ και αυτά, και τα παιδιά δεν τα μπορούν να τα βρούνε. Μου λείπει μια καλή παπουτσοθήκη. Ναι, μου λείπουν έτσι τέτοια μικροπράγματα, τα οποία αναγκαστικά, αν δεν τα μαζέψεις, έχεις πολλά πράγματα στη μέση. Οπότε, έχω επικεντρωθεί λίγο σε αυτό, λίγο στο να μπουν τα παιδιά σε μια σειρά στο σχολείο, να πω ότι είναι άνετα. Δεν υπάρχει αυτό το ζόρι που ακόμα το νιώθω ότι λίγο ζορίζονται, λίγο αυτό. Οπότε, ναι, κοιτάω λίγο την αγορά γενικότερα στο αν θα δουλέψω ή όχι. Βασικά θα δουλέψω, δεν υπάρχει περισσότερο να δουλέψω. Απλά έχω δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό μου αυτό. Λίγο το σπίτι, τα παιδιά και μετά εγώ.
Έτσι κι αλλιώς δεν είναι ότι πνιγόμαστε και ότι αν δεν δουλέψω κάτι θα γίνει. Σίγουρα θα είναι μια ανάσα. Απλά λίγο είπαμε ότι επειδή πέσαν όλα μαζί να μην πνιγούμε αυτό. Τα φελιά μου λέει από τη βροχερή Χίο. Εντάξει, θέλω πάρα πολύ να έρθω Χίο. Έτσι. Αγαπώ μαστίχα κάργα. Και γιατί αγαπώ μαστίχα κάργα? Διότι μου την έχει την έχω μάθει από τη γιαγιά και την έχω λατρέψει. Και δεν εννοώ ότι μαστίχα το... τη τσίχλα, έτσι. Εννοώ ότι μαστίχα γενικά σαν υλικό να τη χρησιμοποιήσει σε γλυκά κλπ. Και σε φαγητά επίσης. Και γενικά είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί το οποίο θέλω να έρθω. Και θα ήθελα ιδανικά στοιχείο κάποια στιγμή να έρθω Πάσχα. Θέλω να δω έτσι αυτό το ωραίο το που κάνετε εκεί, το πόλεμο που έχετε με τα βεγγαλικά, αν γίνεται ακόμα. Θέλω να μακρύνεις το μαλλί, ρε, τι έχω πάθει με αυτό το μαλλί. Λοιπόν, παιδιά, το καταλαβαίνω ότι έχετε δει παλιά μου βίντεο τα οποία έχω μακρύ μαλλί και αυτά, όμως το είχα πάρα πολλά χρόνια το μαλλί, πραγματικά με έχει κουράσει απίστευτα, απίστευτα, δηλαδή και μόνο που σκέφτομαι ότι έτρωγα μία ώρα στο μπάνιο μόνο για να τα ξεμπλέξω τα μαλλιά μου. Είναι πάρα πολύ χρόνο για έναν άνθρωπο που τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και επειδή με είχε κουράσει όλο αυτό, γιατί είναι σγουρό μαλλί, είναι πολύ λεπτή η τρίχα μου, θέλει πολύ ιδιαίτερη φροντίδα, όλο αυτό με είχε κουράσει απίστευτα. Και τώρα, παιδιά, από τότε που τα έχω κόψει, είναι ο τρίτος χρόνος που τα έχω κοντά, νιώθω απελευθερωμένη, νιώθω ότι ήμουν εγκλωβισμένη σε κάτι. Οπότε, σέβομαι την άποψή σας. Αλλά δεν είναι το μαλλί το παν. Μα την Παναγία δηλαδή, μου γράφετε, κάποιοι μου έχουν γράψει και πάρα πολύ άσχημα σχόλια αυτά, έτσι. Κακοπροαίρετη πάντα, έτσι, ότι πως είσαι έτσι. Μια άλλη κοπέλα μου έγραψε ότι αυτό το μαλλί είναι μόνο για μικρές που δεν ξέρουν τι θέλουν. Σε αυτό είμαι τελείως κάθετη, γιατί δεν υπάρχουν πλέον αυτά, έτσι. Αυτό το στυλ που έχω αυτή τη στιγμή είναι για μένα πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει, δηλαδή με κοιτάω στον καθρέφτη και λέω «Μ' αρέσω». Είναι πολύ σημαντικό αυτό για έναν άνθρωπο, δεν ξέρω να το καταλαβαίνετε. Δεν θέλω να αρέσω μόνο στους άλλους, θέλω να αρέσω στον εαυτό μου. Κατάλαβες. Και επειδή μου το γράφετε πάρα πολύ, το ξαναλέω, το σέβομαι, δεν είναι ότι τώρα πάλι με το μαλλί μου γράφετε και με πρίζετε και αυτά, καμία σχέση, δεν το βλέπω έτσι. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Αλλά δεν είναι το μαλλί το παν, παιδιά. Το θέμα είναι η ψυχική μου υγεία. Και αν η ψυχική μου υγεία λέει ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στο μακρύ μαλλί που έχει τόσο πολύ περιποίηση, τα περιποιούμε τα μαλλιά μου, βάζω τα λαδάκια μου, βάζω με αυτά, αλλά μέχρι εκεί. Και στην τελική μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ εδώ που είναι κοντό. Να σας πω την αλήθεια, ήθελα να το κάνω και πιο μικρή όταν ήμουνα. Αλλά ψιλοδίσταζα λιγάκι, γιατί είναι αυτό το τι θα πει ο κόσμος, που πλέον δεν με νοιάζει. Έτσι. Με νοιάζει τι είναι ηρώ, τι είναι καλό για την ηρώ, τι είναι καλό για την ψυχική υγεία της ηρούς, να το πούμε έτσι και σωστά γραμματικά. Και από εκεί και πέρα, αν σε κάποιον δεν αρέσει, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Το δέχομαι, το σέβομαι. Να σας πω κάτι, και πολύ κοντινοί μου άνθρωποι μου λένε ότι δεν μου αρέσει το μαλλί, το προτιμώ μακρύ. Και μιλάω για πάρα πολύ κοντινούς ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη, η μαμά μου. Δεν με τσάρεσε με τίποτα. Εντάξει, και κομμότρια, οπότε καταλαβαίνετε. Κομμότρια, καλλιτέχνη, τα έχει όλα. Οπότε δεν. Καθόλου δεν της αρέσει. Εντάξει, οκ. Της λέω, Μανούλα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι το δικό μου κεφάλαιο. Εντάξει. Λοιπόν, το κλείνω αυτό για να μην το τραβάμε πολύ. Αυτό. Απλά ήθελα να το πω και στο live, έτσι να το έχετε δηλαδή. Καλημέρα, αρέσει η Δία. Τι κάνεις? Είσαι καλά, Δίας, δηλαδή, Δημήτρης. Για όσους δεν τον ξέρουν τον Δημήτρη, τον Δίας Recipes, ανεβάζει πάρα πολύ ωραίες συνταγές. Μη δίνεις λογαριασμό σε πικρόχωρα σχόλια. Το ξέρω, μωρέ. Να σου πω κάτι. Μου γράψατε πολύ, μην απολογείς. Δεν απολογούμε. Το βίντεο δεν το έκανα για να απολογηθώ. Εγώ, παιδιά, τα διάβαζα τα σχόλια και γέλαγα. Και όχι μόνο εγώ, φώναξα και τον άντρα μου και του λέω, να δεις τι γράφουνε. Και γελάγαμε παρέα, δηλαδή τα σχολιάζαμε κι εμείς μεταξύ μας. Και γελάγαμε παρέα, πραγματικά. Δηλαδή κάποιοι ήταν τελείως ηλίθια. Συγγνώμη για την έκφραση. Ήταν τελείως χαζά σχόλια. Και καταλαβαίνεις ότι αυτά τα σχόλια είναι μόνο και μόνο για να. Και καλά, για να σου ψυχολογία. Βρήκα έναν άνθρωπο τώρα σε μένα.
σε μένα που δεν χαμπαριάζω. Ξέρετε πως θα χαμπαριάζω. Αν έρθει ένας άνθρωπος πολύ δικός μου, που τον θεωρώ πολύ δικό μου άνθρωπο, και μου πει κάτι, αλλά μου το πει... Συγγνώμη. Θα πιω λίγο καφέ. Μου το πει επεριστατωμένα και μου πει, ξέρεις κάτι, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό που κάνεις είναι μπιπ. Εκεί ναι, θα κάτσω, θα τον ακούσω. Πάρα πολλά σχόλια που μου γράψατε, εγώ κάθισα, τα διάβασα και προβληματίστηκα και άρχισα να σκέφτομαι κάποια πράγματα. Να σκέφτομαι για μένα, μήπως τα κάνω λάθος, μην τα κάνω σωστά. Συζήτησα με τον άντρα μου κάποια πράγματα. Έβγαλα ένα πόρισμα και συνειδητοποίησα ότι κάποιοι άνθρωποι σου πετάνε μια κακία και κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σου πετάξουν κάτι απλά γιατί όντως τους ενδιαφέρεις. Έχει να κάνει πραγματικά με το ύφος που γράφει κάποιος, έτσι, με το αν θα είναι ειρωνικός, όλα, όλο αυτό. Δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να μου χαϊδεύουν τα αυτιά, γιατί γράφτηκε και αυτό ότι θέλουμε να σας χαϊδεύετε τα αυτιά εμείς που κάνουμε βίντεο σε κάποια περίπτωση. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι έτσι. Εάν κάποιος έχει κάτι να μου πει όμορφα, ωραία, πολύ ωραία, έτσι κάνουμε συζήτηση, καθόμαστε, συζητάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, είναι πάρα πολύ υγιές αυτό, πάρα πολύ υγιές. Και το χαίρομαι όταν γίνεται, πραγματικά. Διαβάζω λίγο τα σχόλιά σας γιατί περάσανε τώρα και έχω στείλω τη σειρά. Αν θα πάμε το καλοκαίρι Ελλάδα, θα πάμε. Δεν έχουμε κλείσει εισιτήρια ακόμα, οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Πρέπει να... Επειδή μας έχουν έρθει έτσι λίγο, γιατί ακόμα και η μετακόμιση και να έρθουμε και αυτά, ήταν πολύ μπαμ, παιδιά. Γενικά εμείς, όταν παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις, τις παίρνουμε σε... Εντάξει, αυτό το σκεφτήκαμε και λίγο για να έρθουμε Ελβετία, φάγαμε κανένα δεκαήμερο. Έτσι, πολλή σκέψεις και συζήτηση με τον άντρα μου. Το να έρθουμε Γερμανία ήταν σε μία νύχτα, σας το έχω πει έτσι κι αλλιώς. Στο να έρθουμε Ελβετία φάγαμε και ένα δεκαήμερο, 15 μέρες τις φάγαμε, είναι 2 εβδομάδες, έτσι σκεφτήκαμε. Τα φέρναμε λίγο τούμπα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Αλλά γενικά είναι αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε σχετικά γρήγορα. Είναι αυτό που λέμε ότι αν λιώσει το παγωτό, είναι σούπα πλέον. Δεν τρως παγωτό. Οπότε είναι κάποιες αποφάσεις τις οποίες πρέπει να τις πάρεις. Ή να τις πάρεις ή το αφήνεις και φεύγει. Λοιπόν, οπότε επειδή ήρθαν έτσι πολύ γρήγορα τα πράγματα, δεν καταφέραμε που συνήθως τα κλείνουμε. Βασικά τώρα τα κλείνουμε το Φλεβάρι, συνήθως τα κλείνουμε τα εισιτήρια, Γενάρη-Φλεβάρι. Δεν έχουμε κλείσει ακόμα. Πρέπει να το κάνουμε και αυτό, γιατί δεν θα βρίσκουμε θέση για το αυτοκίνητο και καμπίνες για το καράβι. Αλλιώς θα πρέπει να έρθουμε οδικός και αν έρθουμε οδικός, θα πρέπει, όχι θα πρέπει, σίγουρα θα φάμε 4 μέρες πάνω κάτω στο πηγενέλα. Μπορεί και 5. Και αυτό είναι λίγο μείον, γιατί πλέον εδώ πέρα έχει ο σύζυγος έχει μέχρι 3 εβδομάδες, είναι και καινούριο στη δουλειά. Έχει μέχρι 3 εβδομάδες το ανώτερο, οπότε είναι στην ουσία τη μια εβδομάδα να τη φάμε στα πηγενέλα και δεν θα ξεκουραστούμε. Και δεν θα χαρούμε και τους ανθρώπους που θέλουμε να δούμε. Τους δικούς μας δηλαδή, τους γονείς μας, μην φανταστείτε. Γιατί δεν προλαβαίνουμε και πολύ κόσμο να δούμε, νομίζετε, δυστυχώς. Όχι όπως και... Τι λέει, όχι όπως και να έχει... Α, είσαι κούκλα. Ευχαριστώ. Εντάξει, το παίρνω στα κοπλίμων. Το κοντό μαλλί σου πάει πολύ περισσότερο. Εντάξει, αυτά είναι γούστα. Άλλοι λένε το μακρύ μαλλί σου πάει περισσότερο. Άλλοι μου λέγανε να το κάνεις μέχρι εδώ. Άλλος μου είπε κάντο καρφάκια. Το έχω κάνει και καρφάκια παλιότερα. Ένας συμφοιτητής μου το έγραψε αυτό στο Instagram. Κάντα ρε καρφάκια όπως τα έχεις κάποτε και αυτά. Και μάλιστα είχα καρφάκια με μπλε μύτες. Όλα μου τα καρφάκια είχαν μπλε μύτες. Το έχω κάνει και αυτό. Έχω κάνει τσουλούφια μοβ. Δηλαδή έχω παίξει πάρα πολύ με το μαλλί μου και μ' αρέσει που το κάνω. Και τώρα είμαι σε αυτή τη φάση. Ψάχνουμε. Πάω να κάνω και καμιά έτσι τούφα περίεργη, έτσι, να την αλλάξω χρώμα του. Σκέφτομαι και αυτό. Καλώς στη Μαρία. Γεια σου κορίτσι μου όμορφο. Ευχαριστώ για το όμορφο. Μ' ανεβάζετε παιδιά. Σε βλέπω και σε χαίρομαι κάθε αλλαγή. Είναι για καλό. Σε πόσο όμορφο μέρος ζει. Συνέχισε έτσι. Φιλιά από Πτολεμαϊδά. Τα φιλιά μας στην Πτολεμαϊδά. Γενικά λατρεύω κάθε γωνιά της γης.
και κάθε γωνιά της χώρας μας. Να το ξέρετε αυτό. Είμαι ταξιδιολάτρης. Είμαι όπου γης και πατρής. Λατρεύω να ταξιδεύω. Είμαι άνθρωπος που... Δηλαδή, αν έρθει ο άντρας μου, λέμε τώρα, και μου πει, ξέρεις κάτι, έχω 2 μέρες, ρε, τι θα κάνουμε, θα του πω πώς είσαι, 2 πράγματα σε βαλίτσες και φύγαμε. Για πού, για όπου θες, για όπου να είναι, δεν με νοιάζει. Είμαι έτσι, είμαι έτσι. Δεν θυμάμαι φοιτήτρια, δεν θα το ξεχάσω, παιδιά, το έχω κάνει 3-4 φορές αυτό. Φοιτήτρια. Μετά από ξενύχτη, Σάββατο, σερί, έχουμε πάει το πρωί για μπουγάτσα και πετάει ένα στην ιδέα και λέει πάμε Θεσσαλονίκη. Ήμασταν Καρδίτσα. Φύγαμε, λέει. Ξενύχτη τώρα, έτσι, ξενυχτισμένη. Μαλακίες, εντάξει. Θα μου πεις τώρα ξενυχτισμένος με ποτά, με αυτά, με ξύδια και όμως, παιδιά, τα κάναμε αυτά. Εντάξει. Και περνάγαμε και πάρα πολύ ωραία. Και όχι μόνο Θεσσαλονίκη, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο έτσι. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο έχω φύγει από Καρδίτσα και έχω γυρίσει τη μισή Πελοπόννησο και Κυριακή βράδυ, όχι, συγγνώμη, Δευτέρα ξημερώματα, έχω γυρίσει να κάνω μάθημα και δεν έχω κλείσει μάτι. Ή έχω γυρίσει να δώσω μάθημα. Κοινάδης. Και πήρα και καλό βαθμό. Ή έχω φύγει Παρασκευή από τη δουλειά, παίρνω λεωφορείο, πάω ναύπλιο, ξενύχτη Σαββατοκύριακο, ξενύχτη, Δευτέρα ξημερώματα γυρνάω στη δουλειά. Δηλαδή είμαι κομμάτια Παρασκευή βράδυ, Σαββάτο βράδυ, Κυριακή βράδυ, δεν έχω κοιμηθεί. Όλη μέρα στο πόδι. Δευτέρα δουλειά. Εντάξει, με 4-2 μέρες κομμάτια εννοείται. Αλλά τα έχω κάνει αυτά, ναι. Και γενικά είμαι άνθρωπος ο οποίος, άμα μου πετάξει την ιδέα, πετάω το σκούφι μου για ταξίδι. Γιατί πήρε strike από το YouTube σε αυτό το κανάλι. Μιλάς για τα έσοδα, ε. Ναι, λοιπόν, για όσους δεν το ξέρουν, γιατί το αναφέρα σε ένα προηγούμενο βίντεο, έχω φάει strike, έχω φάει ποινή, ας πούμε, από το YouTube, που έχουν κόψει για 90 ημέρες τα έσοδα. Ο λόγος ήταν ότι είχαν βάσει κάποια βιντεάκια που μιλάνε κάποιοι ηθοποιοί, στην ουσία ήταν, όχι βίντεο, ήταν real κιόλας. Πώς τα λένε, ναι, real, δεν τα λένε εδώ στο YouTube, όχι, πώς τα λένε. Τέλος πάντων, αυτά τα μικρά τα βιντεάκια, ρε παιδί μου, που κάνει stroll και περνάνε τώρα πίσω από το άλλο, που μιλάνε διάφοροι ηθοποιοί για διάφορα πράγματα, και όχι μόνο ηθοποιοί, γενικά καλλιτέχνες και αυτά, και μου έγραψε το YouTube ότι και καλά είναι επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο, δηλαδή προφανώς το έχουν ανεβάσει και άλλοι, και ότι αυτό δεν προσφέρει κάτι στο κανάλι μου. Οπότε το πήρα σαν ποινή, και μου έβαλε αυτή την ποινή, τέλος πάντων, να μην έχω έσοδα για 90 ημέρες. Τον ήπιαμε δηλαδή για 90 ημέρες γενικότερα. Και μετά θα πρέπει να κάνω... κοιτάξτε τώρα, έχω για 90 ημέρες... Έχω το ζεμέ εδώ, το οποίο το ρίχνω γενικά. Και θα κάνω και ένα βίντεο και για ερωτήσεις που μου έχετε ρωτήσει για το ζεμέ και θα σας δείξω και το πρώτο λίπασμα που θα βγάλω από το ζεμέ, από την κομποστοποίηση. Παρένθεση όλο αυτό. Λοιπόν, και προσέξτε τώρα, για 90 ημέρες με έχει strike, δεν μπορώ να βγάλω έσοδα. Και μετά θα πρέπει να κάνω αίτηση, να μου ελέγξουν πάλι το κανάλι, να δουν αν είναι ok. Αν δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αν μπείτε μέσα δεν θα βρείτε τίποτα που να γράφει για ελληνικές ταινίες, δεν υπάρχουν πλέον τίποτα από βίντεο, τα έχω βγάλει. Υπάρχουν δηλαδή στην ουσία μόνο τα δικά μου τα βίντεο. Και ο λόγος αυτός είναι ότι αναγκαστικά θα πρέπει να τα βγάλω και μάλλον θα αφαιρέσω και τα playlist που έχω, γιατί δυστυχώς δεν το βοηθάνε το κανάλι καθόλου. Είχα όλη την καλή διάθεση τόσα χρόνια, αλλά είναι η τρίτη φορά που συμβαίνει. Μου έχει συμβεί και στο προηγούμενο κανάλι. Έχω χάσει και ένα κανάλι λόγω αυτής της διαδικασίας, το πρώτο κανάλι που είχα, το οποίο τώρα θα έχει φτάσει 100.000 κόσμο να έχει, αν το είχα ακόμα. Οπότε ναι, γι' αυτό πήρα το strike, οπότε πλέον δεν θα υπάρχουν, λυπάμαι πάρα πολύ για αυτούς που μπήκανε μέσα, είναι πάρα πολλοί που γράφτηκαν σε αυτό το κανάλι μόνο γι' αυτό λέω ότι δεν το βοηθάει το κανάλι να ανέβει και να εξελιχθεί. Αυτός είναι ο λόγος που πήρα το strike και από εκεί και πέρα, από εδώ και πέρα δηλαδή θα υπάρχει μόνο δικό μου υλικό, βλογκάκια, σούπερ μάρκετ, ταξιδάκια, αυτά όλα που κάνουμε, και μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί.
Εντάξει, λυπάμαι πολύ που, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όλο αυτό που έχω κάνει. Δεν είναι μόνο τα βιντεάκια, είναι τα playlist τα οποία τα ανανεώνα συνεχώς. Έβαζα καινούργια καινούργιο υλικό και αυτά. Αλλά δυστυχώς θα πρέπει να φύγει. Γιατί δεν βοηθάει το κανάλι. Δηλαδή, κάπως πρέπει να δω και εγώ λίγο το δικό μου το κανάλι πλέον και να μην βλέπω μόνο τους άλλους. Α, πες μας για τη Μανούλα, τι καλλιτέχνης είναι. Βρέση Αργυρό, είσαι τόσα χρόνια στο κανάλι, έχω ανεβάσει δουλειά της μητέρας μου. Λοιπόν, είναι, κάνει πίνακες, κάνει γλυπτική, κάνει χαλκογραφία και χρυσογραφία εννοείται και σε χρυσό επάνω. Το βίντεο το οποίο είχα ανεβάσει πέρσι τα Χριστούγεννα που είχαμε πάει Ελλάδα, σας δείχνω και τις καλλιτεχνίες που είχε κάνει γενικά και για τα Χριστούγεννα. Πείτε μέσα να το βρείτε, να το δείτε. Δεν είναι πάρα πολύ κάτω. Νομίζω το βίντεο λέγεται Χριστούγεννα στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια, γιατί τόσο είναι. Είχαμε 10 χρόνια να κάνουμε Χριστούγεννα στην Ελλάδα. Ναι. Και έχω ανεβάσει και σε άλλα βίντεο, ξέρω, παλιότερα και στο προηγούμενο κανάλι, στο Ρούκος Ρόκερ Cook and Book. Λέγεται Cook and Book, Ρούκος Ρόκερ Audiobooks. Στο κανάλι το προηγούμενο. Υπάρχει και εκεί η δουλειά της μητέρας μου που είχα ανεβάσει. Γενικά είναι έτσι, είναι. Είμαστε γενικά καλλιτεχνική οικογένεια. Να το πω έτσι. Καλώς τη Σούλα. Τι κάνεις. Φιλάκια κούκλα μου, να περνάτε όμορφα. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Το παλεύουμε πραγματικά να περνάμε όμορφα. Δεν γίνεται να τους ευχαριστήσω όλους στο ίντερνετ. Ο ένας είναι έτσι και ο άλλος γιβέτσι. Καλό. Σωστά, έτσι είναι. Ό,τι ευχαριστεί εσένα θα κάνεις και σε όποιον αρέσει. Κοίταξε να δεις, εχθές που ανέβασα, όχι συγγνώμη, προχτές δεν ανέβηκε το Supermarket Haul, το οποίο το είχα τραβήξει 14 Φλεβάρι. Η προσθήκη στο προστινό βίντεο, στο προηγούμενο, δηλαδή στο προηγούμενο βίντεο που ανέβηκε, η προσθήκη που υπάρχει που σας μιλάω, είναι από Supermarket Haul που έκανα χτες. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτό το βιντεάκι ήταν έξτρα. Το έβαλα σαν ευχαριστήριο για το προηγούμενο βίντεο που ανέβασα για τα κακόβουλα σχόλια. Έτσι, για να υπάρχει και μια συνοχή, ας πούμε, το ένα βίντεο με το άλλο. Και το βίντεο του Supermarket Haul που έκανα είναι από τις 14 Φλεβάρι. Εχθές πήγα και έκανα και άλλο Supermarket Haul. Θα ανέβει τώρα, αύριο, μεθαύριο, θα δούμε τώρα πότε θα ανέβει. Με έμαθες να ψιωνίζω ποιότητα. Σε ευχαριστώ. Κοίταξε να δεις. Καταρχήν μου γράφετε πάρα πολύ ότι πολλοί δεν κοιτάγατε ποτέ τα συστατικά, δεν ξέρατε πολλά πράγματα. Εγώ για μένα αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλο, πώς να το πω, bonus, tip, για να συνεχίσω να το κάνω. Γιατί πραγματικά μου γράφετε πολύ ότι εγώ αυτό δεν το ήξερα. Και μπαίνετε στη διαδικασία να το ψάχνετε και είναι πολύ σημαντικό. Καλό είναι να μην τρώμε ό,τι μας σερβίρουν, να το ψάχνουμε λιγάκι. Φυσικά θα πάρω κι εγώ χασομάρες. Δηλαδή, χτες πήρα πατατάκια. Ναι, γιατί μας είχαν λείψει. Μία στο τόσο θα τη φας τη χαζομάρα. Έτσι κι αλλιώς. Είναι έτσι ο τρόπος ζωής μας που τη ζητάς και τη βλακεία, ρε παιδί μου, να τη φας. Δεν είμαι άνθρωπος των άκρων που θα πω όχι, τέλος, δεν θα φάμε τίποτα. Εντάξει, καλός ή κακός δεν ζούμε, ρε παιδί μου, στο βουνό να κυνηγάμε βίσονες. Να μαζεύουμε το νερό από τη βροχή και να το βράζουμε για να το πίνουμε. Και θα πας σε ένα σούπερ μάρκετ. Ο πειρασμός είναι μεγάλος. Και μερικές φορές θες να κάτσεις, ρε φίλε, να δεις μια ταινία, να φας το πατατάκι σου στην τελική. Δεν σου λέω να μην το κάνεις. Καμία περίπτωση, έτσι. Για να κοιτάξω όμως τα πατατάκια που θα πάρω, να μην έχουν, ας πούμε, φινικέλιο. Να μην έχουν κάποια έψιλον που δεν χρειάζεται να τα έχουν. Το πιο απλό σου λέω, έτσι. Ή ξέρω εγώ τα τάκος που θα πάρω. Τορτίγια, ξέρω εγώ και αυτά. Δεν χρειάζεται. Μπορούμε να. Ναι, εντάξει, θα το πάρεις λίγο πιο ακριβά. Οι τιμές δεν είναι τεράστιες. Δεν είναι διαφορές δηλαδή τεράστιες. Να πάρεις κάτι πιο προσεγμένο. Εντάξει, δεν ξέρω για Ελλάδα, γιατί πολύ μου γράφεται από ότι πέρσι το καλοκαίρι μέχρι τώρα οι τιμές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Οπότε δεν ξέρω το καλοκαίρι τι θα βρω που θα έρθω. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω πραγματικά στην Ελλάδα τι γίνεται με το σούπερ μάρκετ, γιατί κάθε μέρα μου λέτε ότι αλλάζουν οι τιμές. Οπότε σε αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να σας καθοδηγήσω, δυστυχώς. Όσοι όμως, τουλάχιστον μένετε Γερμανία, γιατί με παρακολουθείτε πάρα πολύ Γερμανία, και όσοι μένετε και Ελβετία πλέον, μπορείτε να το ψάξετε πάρα πολύ όλο αυτό.
Α, ναι, το ξέχασα, λέγεται τη μητέρα μου. Ναι. Okay. Μπορείς να το ψάξεις όμως και όσοι σας ενδιαφέρει μπορείτε να το δείτε. Το κανάλι με τα audiobook δεν φαντάζομαι πόση δουλειά έχουν. Δεν φαντάζεσαι πραγματικά. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα με τη μετακόμιση το έχω αφήσει πίσω. Δεν έχω ανεβάσει καθόλου υλικό και δεν είχα και το χρόνο να διαβάσω καθόλου. Και έχει μείνει αρκετά πίσω, όμως είναι ένα κανάλι το οποίο επειδή έχει ήδη υλικό δουλεύει από μόνο του. Αυτό το καλό έχει. Όταν, σε αυτό, και ό,τι, να ξέρετε κάτι άλλο, ό,τι συνταγές θα κάνω από εδώ και πέρα θα ανεβαίνουν σε εκείνο το κανάλι. Γιατί εκείνο το κανάλι έχει συνταγές και ηχητικά βιβλία. Εκεί έχω εκείνη η θεματολογία του πλέον και εκεί θέλω να μείνει, ώστε να είναι λίγο συγκεντρωμένο και να ξέρει ο κόσμος που θα τα βρει. Εντάξει, δεν απευθύνεται μόνο σε αυτό το κανάλι που είναι έτσι λίγο πιο παρείστικο, πιο κάνουμε την πλάκα μας, κάνουμε τα vlog μας, σχολιάζουμε και αυτά, ώστε να χαθεί ρε παιδί μου ένα βίντεο μέσα, μια συνταγή ας πούμε μέσα σε αυτά. Εκεί έχω πολύ συγκεκριμένα πράγματα, οπότε να ξέρετε ότι εννοείται ότι θα το κοινοποιώ και σε αυτό το κανάλι, να το ξέρετε αυτό, να το βρείτε και αυτά, αλλά θα είναι εκεί, ωραία. Το λέω έτσι σαν παρένθεση και αυτό μιας και αναφέρθηκε για, το audio, για τα audiobook. Είδες αυτούς τους παλιούς χριστιανούς στην Ελλάδα που μένουν στο σπηλιά. Ναι, ναι, το είδα. Το είδα και σοκαρίστηκα, μπορώ να πω. Πιο πολύ σοκαρίστηκα γιατί έχουν και 5 παιδιά, νομίζω. Και στην κυριολεξία αυτά τα παιδιά είναι αγρίμια. Νομίζω δεν πάνε και σχολείο. Κάτι τέτοιο. Δεν είμαι σίγουρη γιατί διάβασα εκεί που, πώς το λένε, που συνελήφθησαν για τον εμπρισμό και αυτά τέλος πάντων. Είδα και ένα βίντεο που έβαλε ο σύζυγος που βρήκε, που έδειχνε ρε παιδί μου το ότι έχουν σκάψει, ότι έχουν κάνει και αυτά. Σέβομαι πραγματικά κάθε θρησκεία. Ούτε αντίπαλη είμαι, ούτε την καταδικάζω, ούτε τίποτα, γιατί έχουν πολύ 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 βαθιές ρίζες οι θρησκείες από αρχαιοτά των χρόνων, οπότε πιστεύω ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να πει ότι αυτή η θρησκεία είναι καλύτερα από κάποια άλλη. Το σέβομαι πραγματικά, αλλά ό,τι έχει να κάνει με παιδιά ειδικά, είμαι πάρα πολύ αυστηρή. Ό,τι έχει να κάνει με την υγεία τους, με την διατροφή τους και εννοείται με την... κόλλησα τώρα. Στο να μην πάνε σχολείο τέλος πάντων και αυτά. Σε αυτό είμαι πάρα πολύ αυστηρή. Μπορεί να είσαι ό,τι θες, μπορεί να πιστεύεις ό,τι θες, αλλά δεν μπορείς τα παιδιά σου να τα κρατάς πίσω, μένοντας, έτσι, δεν θα μιλήσω για ανθρώπους που μένουν σε χώρες οι οποίοι ζουν έτσι γενικά το σύνολο, όπως είναι, ξέρω, κάποιες αφρικανικές χώρες. Μιλάω σε μία υπερσύγχρονη Ελλάδα. Μπορεί οι άνθρωποι της, ο λαός της, να ζει ένα 85% στα όρια της φτώχειας αυτή τη στιγμή, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Σε αντίθεση με κάποια που μου γράφει ότι δεν θέλω, λέει, να ψηφίζουν οι άνθρωποι, λέει, που μένουν στο εξωτερικό, οι Έλληνες, γιατί δεν ξέρουν τι γίνεται στη χώρα τους. Σας πληροφορούμε ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται στη χώρα μας και ενημερωνόμαστε από εκεί που πρέπει να ενημερωθούμε και από εκεί, από τα χαζοκάναλα, για να μην το πω τελείως διαφορετικά. Έτσι θέλω να είμαι κόσμια στο βίντεο. Πραγματικά πιστεύω ότι ξέρουμε τι γίνεται στη χώρα μας και ξέρουμε και ποιοι την κυβερνάνε και όλο αυτό με τα τέμπη το παρακολουθούμε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή και γίνομαι εξωφρενών κάθε μέρα. Άσχετα αν δεν θέλω πολιτικά και όλα αυτά να το αβάζω στο βίντεο μου. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν, για να επανέλθω στους παλαιοχριστιανούς που αναφέρεσαι, ότι σε μια υπερσύγχρονη λοιπόν Ελλάδα, η οποία έχει τα πάντα για να μπορέσει τουλάχιστον να δώσει παιδεία στα παιδιά της, στους κατοίκους της, είτε είναι ντόπιοι, είτε είναι Έλληνες δηλαδή, είτε είναι ξενόφερτοι, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τουλάχιστον παιδεία, έστω αυτή την παιδεία που προσφέρει. Μην το πιάσουμε τώρα, γιατί αν πιάσουμε αυτή την κουβέντα για την παιδεία δεν θα ξημερώσουμε. Εν πάση περιπτώσει όμως, το θεωρώ απαράδεκτο τα παιδιά να μην πηγαίνουν σχολείο, να μην έχουν τα βασικά. Ωραία. Αυτό είναι που με εξοργίζει. Δεν έχει να κάνει με το ότι πιστεύει ο καθένας, αλλά με αυτό. Κάντε όλη γραφή να φτάσουμε τα 6.000 και σήμερα. Ναι, κάποιοι από τη στιγμή που έβγαλα τα βίντεο,
από ό,τι έχει να κάνει με, τέλος πάντων, αναφερόντουσαν σε ηθοποιούς, σε ελληνικές ταινίες και αυτά, κάνανε απεγγραφή, εντάξει, το περίμενα κιόλας. Οπότε εκεί που είχε πάει 6.000 κάτι, έπεσε. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, δεν θα σκάσω. Όποιος θέλει να είναι εδώ, είναι εδώ γιατί γουστάρει. Έχω βάλει σε κανέναν το πιστόλι στο πρόταφο και του λέω κάτσε εδώ. Επίσης, μία κοπέλα στο προηγούμενο βίντεο, ήθελα να το πω πριν και το ξέχασα, μου έγραψε απεγγραφή τώρα στο supermarket hall και της γράφω στο καλό να πας, κορίτσι μου. Δηλαδή, τι μου το γράφεις με απειλή, δηλαδή, εντάξει. Άμα θες να φύγεις, φύγει, τι να κάνω. Δυστυχώς εδώ στο νησί δεν έχουμε και πολλές επιλογές βιολογικά. Ξέρεις, θα σου πω κάτι. Έχετε όμως ντόπιους παραγωγούς. Αντί να πας στο σούπερ μάρκετ, πήγαινε σε έναν ντόπιο παραγωγό και πάρε την ντοματούλα σου, πάρε τα αγκουράκια σου. Μην πας στο σούπερ μάρκετ. Τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με φρούτα, λαχανικά, βρες και έναν άνθρωπο που έχει μποστάνι και πάρε το γάλα. Εγώ, παιδιά, θα το έκανα. Όταν έμενα στο χωριό στην Ελλάδα ένα διάστημα, στην Εύβοια, που είναι το χωριό του άντρα μου, πηγαίναμε και παίρναμε από τον άνθρωπο δίπλα που είχε κατσίκες και γελάδες και βράζαμε το γάλα και το πίναμε. Παιδιά, πιο ωραίο γάλα δεν έχω πει στη ζωή μου. Το παίρνεις, το βράζεις, το παστιρώνεις μόνος σου, έτσι. Τυρί που φτιάχναμε με την πεθερά μου, τραχανά, τι να σας πω τώρα, χυλοπιτές. Πράγματα απίστευτα. Πράγματα απίστευτα, δηλαδή, εκμεταλλεύσου το. Εγώ εδώ πέρα που είμαι, θέλω να βρω, γιατί έχει πάρα πολλές φάρμες, θέλω να βρω μια φάρμα να πάω να παίρνω γάλα και άγια λαδινό και κατσικίσιο. Απλά ακόμα δεν έχω μπει στη διαδικασία. Όχι, δεν έχω μπει στη διαδικασία. Δεν έχω δικτυωθεί ακόμα να ψάξω, δηλαδή να δω τι υπάρχει τριγύρω. Γιατί ακόμα ψάχνουμε για τα βασικά που υπάρχουν εδώ. Δηλαδή με ρωτάτε κάποια πράγματα. Με ρωτάτε, ξέρω εγώ, είναι καλύτερα εδώ. Δεν μπορώ να το συγκρίνω ακόμα. Το είπα και σε προηγούμενο βίντεο, σε αυτό που κάναμε στο δάσος μέσα. Δεν μπορώ να το συγκρίνω ακόμα. Και γιατί δεν μπορώ να το συγκρίνω? Γιατί πολλά πράγματα δεν τα ξέρω. Δεν ξέρω πώς δουλεύουν εδώ πολλά πράγματα. Ακόμα τα μαθαίνω. Ακόμα είμαστε στη διαδικασία να ενταχθούμε σαν πολίτες εδώ. Δηλαδή, ακόμα είμαστε στη διαδικασία. Τώρα την άλλη εβδομάδα έχω ραντεβού με τα παιδιά να πάμε στον οδοντίατρο. Α, σας πω και αυτό. Είχα χτες έκτακτο, είχα πει στον οδοντίατρο. Στον οδοντίατρο, γιατί πρέπει να κάνουν, δηλαδή κάθε χρόνο τσεκάρουν, είναι υποχρεωτικό από το σχολείο τα παιδιά να κάνουν οδοντιατρικό έλεγχο. Εμείς τώρα το μάθαμε. Και μου ήρθε χαρτί ότι πρέπει να πας, ας πούμε, και έκλεισα ραντεβού να πάνε να κάνουν τον έλεγχο. Εχθές, παιδιά, παρένθεση όλο αυτό, τρώγαμε με τα παιδιά, είχα πάρει ψωμάκι και ήθελαν τα παιδιά να φάνε ψωμί με βούτυρο. Και είπα και εγώ, είχαν αφήσει τις κόρες, γιατί είχα πάρει ένα πολύ ωραίο κρατσανιστό ψωμί. Συγγνώμη, πάλι πρέπει κάτι να πιω, στέγνωσε η καταπιώνα μου. Ο καρίτσαλος μου, νομίζω το λένε στην Κρήτη έτσι, δεν είμαι σίγουρη. Ή στη Καρδίτσα, δεν θυμάμαι που το λένε καρίτσαλο. Δεν πιάνω καφέ, θέλει νερό. Συγγνώμη, παιδιά. Χτες, παιδιά, που λέτε που... Έχει κάτι κάτι εδώ τώρα. Λοιπόν. Έλα, επανήλθαμε. Λοιπόν, χτες που τρώγαμε που λέτε το ψωμί, είχαν αφήσει το γκόρα απ' έξω και παίρνω κι εγώ την γκόρα με το βουτυράκι και κάνω κρακ και νιώθω εδώ σαν κάτι να πετάχτηκε. Δεν με πόνεσε. Σαν κάτι να πετάχτηκε, να με ενόχλησε. Πάω κατευθείαν στην τουαλέτα, κοιτάω στον καθρέφτη. Έχω ένα δόντι, το οποίο το έχω κάνει από νεύρωση και αυτό το δόντι μου είχε σπάσει παλιά και το είχε χτίσει ο γιατρός. Και μου είχε πει τότε, το έχουμε χτίσει δύο φορές, και μου είχε πει την επόμενη θες κορώνα. Δεν πες. Και έχει ανοίξει αυτό το δόντι, παιδιά, έτσι σαν μαργαριτάρι. Στα τριαντάφυλλα, τσουπ, δύο κομμάτια. Στη μέση. Παίρνω την κουμπάρα μου κατευθείαν τηλέφωνο, γιατί παιδιά δεν μπορούσα να το βγάλω καλό στο κομμάτι. Ήταν μέσα στο ούλο, ήταν καρφωμένο, δεν έβγαινε. Δεν με πόναγε γιατί έχω κάνει απονεύρωση. Αν δεν είχα κάνει απονεύρωση, πιστεύω θα είχα πεθάνει στον πόνο. Αυτό όμως πρέπει να έχει ήδη ραγίσει, γιατί 2-3 μέρες
κάτι ένιωθα εκεί, ξέρεις, πήγαινε η γλώσσα, κάτι έβρισκε. Αλλά δεν έδωσα και πολύ σημασία κι εγώ. Καλά πάθω. Αλλά τέλος πάντων, παίρνω που λέτε την κουμπάρα μου τηλέφωνο και της λέω, πες μου ότι έχεις οδοντίατρο. Είχε γυναίκα, εντάξει, μου τον έδωσε. Παίρνω τηλέφωνο κατευθείαν και της είναι εδώ κοντά. Και τους λέω, αν έχετε και τώρα χρόνο να έρθω. Και μου λέει, έλα, σε μισή ώρα να σε δω. Πάω, αφήνω, γιατί είχα τα παιδιά εδώ, πάω, αφήνω τον μικρό στην κουμπάρα μου. Γιατί πού να πάρω δύο παιδιά μαζί τώρα στον οδοντίατρο. Και δεν ήξερα κιόλας, πρώτη φορά πήγαινα. Παίρνω τη μεγάλη μαζί. Εντάξει, αυτή κάθεται και πιο πολύ, κάθεται λίγο με το κινητό, χαζεύει, εντάξει. Ο μικρός δεν κάθεται με τίποτα, δεν έχει υπομονή καθόλου, είναι, εντάξει, είναι και πιο μικρούλης. Αλλά είναι και λίγο γκρινιάρης, οπότε δεν κάθεται. Και εντάξει, μου το φτιάξαν οι άνθρωποι, να είναι καλά δηλαδή, με πήραν κατευθείαν, με προσέξαν πάρα πολύ, τους είπα ότι έχω λίγο φόβο με τις, έχω φόβο με τις σύρυγγες από πολύ μικρή. Και με πρόσεγε, κοίταγε το σφιγμό μου, με, πώς το λένε, κοίταγε το χρώμα μου, μου κοίταγε τα μάτια να δει αν είμαι καλά και αυτά. Με πρόσεχε πάρα πολύ, δηλαδή ήταν ο άνθρωπος τυπικότατος από πάνω μου, με ρώταγε αν είμαι καλά. Μου έλεγε ακριβώς όλη τη διαδικασία τι θα κάνουμε να ξέρω. Πρώτη φορά το είδα αυτό, να σας πω την αλήθεια. Και μ' άρεσε σαν αντιμετώπιση. Βέβαια δεν ξέρω τι θα πληρώσω. Περιμένω καμιά 500, να σας πω την αλήθεια. Γιατί εδώ η οδοντίατρο τους πληρώνει όλους. Δεν σε καλύπτει τίποτα η ασφάλεια, τίποτα απολύτως. Δεν υπάρχει οδοντίατρική κάλυψη. Υπάρχει μόνο για παιδιά. Για τα παιδιά και πληρώνεις το 50% εσύ και το 50% η ασφάλεια μέχρι τα 18. Μετά ή μέχρι τα 16, θυμάμαι. Μέχρι τα 16 με τα 18 είναι. Μετά, μπαρ. Σκάστα. Κάς που λέμε στην Ελλάδα. Δώσε. Οπότε κάποιες θεραπείες που πρέπει να κάνω έτσι και εδώ στα δόντια μου, γιατί λόγω της περιοδοντίτιδας, εγώ κάθε 2 χρόνια πρέπει να κάνω αυτή τη θεραπεία για την περιοδοντίτιδα, θα πηγαίνω πλέον, θα το κάνω Ελλάδα. Θα πρέπει να βρω έναν καλό γιατρό, αν έχετε κανένα καλό δοντίατρο που μπορείτε να μου συστήσετε. Που μένει Αθήνα, έτσι. για να, πώς το λένε, για να κάνω αυτές τουλάχιστον αυτές τις βασικές θεραπείες που είναι προγραμματισμένες και πρέπει να γίνουν. Παιδιά, μισό λεπτό, γιατί έχουν περάσει τα μηνύματα. Δυστυχώς εδώ στο νησί. Α, το είπαμε αυτό για τα βιολογικά. Τι καλό θα φτιάξει σήμερα. Έφτιαξα χτες μουσακά, οπότε έχω μισό παστίτσιο. Μισό παστίτσιο όλο. Ήθελα να πω μισό ταψί ακόμα. Οπότε για σήμερα, τέτοιο μάλλον κανένα γλυκάκι θα φτιάξω σήμερα. Κάνα κεκάκι. Όχι, έχει μείνει η Γερμανία ο μεγάλος μου γιος με την κοπελιά του. Έχουν τώρα, νομίζω, χτες που μιλήσαμε, μου είπε ότι βρήκαν και κάποιο σπίτι, γιατί μέχρι τώρα ήταν σε κάτι φίλους τους, μέχρι να δουν τι θα κάνουν και αυτά. Εντάξει. Νομίζω ότι του κάνει καλό που έφυγε από τη μαμά, έτσι, γιατί παίρνει λίγο τα ενία. Το ίδιο κάνουν οι Ρωμά και παίρνουν του κόσμου τα επιδόματα από το κράτος. Ναι, το ξέρω. Μα δεν είμαι υπέρ ούτε σε αυτό. Καθόλου. Καθόλου. Τι τσαντήρι, τη σπηλιά. Ναι. Γεια σου, Ιωάννα μου. Γεια σου, Ιωάννα μου. Παιδιά, συγγνώμη αν καθυστερώ να απαντήσω στα μηνύματά σας, αλλά με πιάνε και λίγο λογοδιάρεια. Καλημέρα Ηρώμου, τι κάνεις? Έχεις δίκιο, η μόρφωση των παιδιών είναι απαραίτητη. Εγώ έχω 2 κούκλες τελειοφυτές να σου ζήσουν, κοριτσάρα μου, πανεπιστημίου, και έχω επενδύσει πάνω στη μόρφωση. Και εγώ είμαι χριστιανή, αλλά όχι και έτσι. Βασικά αυτή είναι πάλι ο χριστιανή, από ό,τι κατάλαβα. Πρέπει να ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο. Και έχουν και λίγο διαφορετικές, όχι τόσο στη θρησκεία με τις εικόνες και αυτά, λίγο διαφορετική διαδικασία από ό,τι είχα διαβάσει στις τελετουργίες, στις βαφτίσεις και αυτά. Α, η Ρο, πιο καλή είναι η μισθή εκεί. Λοιπόν, ζούμε στην Ελβετία. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι η πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη. Ξέρω ότι δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ανήκει στην Ευρώπη, έτσι, γεωγραφικά μιλάω. Η πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν είναι και σίγουρα από τις ακριβότερες χώρες του κόσμου, δεν ξέρω αν είναι η πιο ακριβή χώρα του κόσμου, σίγουρα είναι η πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης. Η μισθή είναι σε υψηλά επίπεδα.
όμως έχεις και πάρα πολλά έξοδα. Είναι υψηλά τα ενίκια, υψηλός ο τρόπος ζωής, ψηλά τα έξοδα. Οπότε θα σου πω, όμως σε σχέση με τη Γερμανία, αν εξαιρέσω κάποια πράγματα στο σούπερ μάρκετ που είναι ακριβά δικαιολόγητα, πιστεύω επειδή δεν είναι ελβετικά, γιατί τα ελβετικά είναι λίγο πιο οικονομικά σε σχέση με τα, αυτά που έρχονται εισαγόμενα, και ειδικά από Γερμανία. Ό,τι λοιπόν τέλος πάντων είναι ντόπιο, είναι σε σχετικά καλές τιμές, σύμφωνα με τον τρόπο ζωής εδώ, έτσι, να το πάρουμε αυτό σαν γνώμονα. Οπότε θα σου πω ότι σε σχέση με τη Γερμανία είναι καλύτερη μισθή. Τα ενίκια είναι περίπου το ίδιο με το Μόναχο, όχι γενικά με όλη τη Γερμανία, με το Μόναχο, γιατί το Μόναχο είναι από τις πιο ακριβές πόλεις της Γερμανίας. Δεν ξέρω αν είναι η πιο ακριβή. Ξέρω ότι έχει τον πιο ακριβό δρόμο σε όλη τη Γερμανία. Αυτή είναι η Maximilian Strasse, που είναι και όλα τα ακριβά ξενοδοχεία, τα, πώς το λένε, τα πολύ μεγάλη οίκη, Βούλγαρη, Πράντα κλπ. Καταλαβαίνετε τι λέω. Αλλά δεν ξέρω αν είναι και η πιο ακριβή πόλη το Μόναχο. Είναι από τις πιο ακριβές πόλεις πάντως γενικά στον κόσμο το Μόναχο. Οπότε τα ενίκια του Μονάχου σε σχέση με εδώ είναι, παίζουν στα ίδια επίπεδα. Οπότε σε αυτό δεν μου έκανε εντύπωση, δεν μου έκανε καμιά διαφορά. Το ίδιο και τα κοινόχρηστα και αυτά. Είναι λίγο πιο ακριβά εδώ τα γκαράζ που βάζουμε τα αυτοκίνητα, αλλά έχει και λίγο διαφορετικό τρόπο στο τι πληρώνεις και πού και αυτά. Δηλαδή εδώ σχεδόν στα πάντα πληρώνεις. Οπότε, ναι, μεν είναι υψηλή μισθή, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά έξοδα. Συν ότι η ασφάλεια είναι ιδιωτική, την πληρώνεις εσύ. Δηλαδή, θα πω ένα ποσό τυχαία, έτσι. Αν παίρνεις ένα μισθό, παραδείγματος χάρη, 6.000 φράγκα, θα πρέπει να υπολογίσεις ότι, ανάλογα και την οικογένεια που έχεις βέβαια, εμείς ας πούμε που είμαστε τετραμελείς, γύρω στα 1.200, 1.200 με 1.500 θα σου πω, μπορεί να λέω και πολλά, θα σου πω 1.200, είναι μόνο η ασφάλεια. Βάλε και 2,5 σχεδόν, 2.400, 2.350 ενίκιο, γκαράζ, κοινόχρηστα. Money, σου λέω για τα δικά μας τώρα, έτσι, δεν σου λέω ότι ο άντρας μου παίρνει 6 χιλιάρικα, σου λέω, δηλαδή money πρέπει να σκεφτείς ότι από τα 6 τσουπ φεύγουν πάνω από τα μισά, έτσι, βασικά πράγματα να πληρώσεις, βασικά. Οπότε, ναι, όχι ότι δεν μένουν, σε καμία περίπτωση, φυσικά και μένουν. Αν κάνεις και ένα καλό κουμάντο, τα πάντα μπορείς να κάνεις, έτσι. Απλά θέλει μια καλή διαχείριση. Αλλά να σου πω κάτι, όσα λεφτά και να παίρνεις, θέλει καλή διαχείριση. Γιατί έχει αποδειχτεί ότι όσο πιο πολλά χρήματα έχεις, τόσο πιο πολλά έξοδα κάνεις. Δηλαδή, τόσο πιο πολλές απαιτήσεις έχεις από σένα. Δηλαδή, να πας γυμναστήριο, να πας τένις, να κάνεις ταξίδια, να πας κολλημητήριο, να, ξέρω εγώ, τα παιδιά σου να μάθουν και δεύτερη ξένη γλώσσα, αφού σε παίρνει οικονομικά, γιατί δεν το κάνεις. Κάπως έτσι. Οπότε, πάντα, ανάλογα με τα χρήματα που βγάζεις, είναι και τα έξοδά σου λίγο πολύ. Οπότε ναι, αν κάνεις καλή διαχείριση, όσα λεφτά και να παίρνεις, πιστεύω ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Αν βοηθάει και το κράτος, αναφέρομαι στην Ελλάδα, η οποία είναι, και γι' αυτό έφυγα κι εγώ, εμείς γι' αυτό φύγαμε, γιατί έχει μόνο ανασφάλεια αυτή η χώρα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν νιώθω ασφαλής οικονομικά στην Ελλάδα. Τη λατρεύω τη χώρα μου, αλλά δεν νιώθω οικονομικά ασφαλής, ούτε ιατρικά. Και είναι και το λέω και με πληγώνει που το λέω, ειλικρινά. Και από μία άποψη χαίρομαι που έχω έρθει, που πήρα την απόφαση και πήγα στο εξωτερικό, γιατί έχω καταφέρει και έχω βοηθήσει τους δικούς μας κάτω οικονομικά για διάφορα θέματα υγείας, που δεν ξέρουμε πώς θα ήταν τα πράγματα εάν εμείς δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε κάποια πράγματα. Και δεν μιλάω μόνο για τους γονείς μου, μιλάω και για τα πεθερικά μου και μιλάω και για άλλους ανθρώπους. Εντάξει. Οπότε, ναι. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Γνώμη για γάμους ομοφυλόφιλων και αντιδράσεις της Εκκλησίας. Λοιπόν,
Θα σου πω το πιο απλό, το οποίο το πιστεύω, δεν το λέω απλά για να το πω. Ο κάθε άνθρωπος στο κρεβάτι του μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν μ' αρέσει καθόλου να προκαλεί. Οι άνθρωποι αυτοί, είτε μας αρέσει είτε όχι, έχουν επιλέξει τον τρόπο ζωής τους και δεν μπορείς να τους επιβάλλεις εσύ αν θα είναι ομοφυλόφιλοι ή όχι, ή αν θα μένουν μαζί. Επειδή εγώ μέσα από τη δουλειά την προηγούμενη που έκανα στη Μόναχο, είχα ένα ζευγάρι το οποίο πήγαινε και τους καθάριζε το σπίτι και ήταν ομοφυλόφιλοι άνθρωποι. Είναι παιδιά μια κανονική οικογένεια. Έχουν το σπίτι τους, έχουν τις δουλειές τους, πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, πληρώνουν τους φόρους τους, έχουν την κοινωνική τους, το κοινωνικό τους περίβολο, έχουν τις παρέες τους. Είναι ένα κανονικότατο ζευγάρι, το οποίο είτε μας αρέσει είτε όχι, ανήκει στην κοινωνία μας. Ευγενέστατοι άνθρωποι, όσους έχω γνωρίσει δηλαδή, που είναι αξιοπρεπείς, το τονίζω αυτό, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που με ενοχλούν. Τι θα πω, τι εννοώ. Όταν βγαίνει ο άλλος με φτερά και πούπουλα και τον πισινό έξω, δεν θα μιλήσω για βάψιμο και αυτό είναι δικαίωμά του, αλλά το όλο το υπόλοιπο προκαλεί πάρα πολύ. Το να είσαι ό,τι είσαι και να είσαι εσύ και ο άλλος και θα πω ότι με ενοχλεί και στα ετερόφυλλα ζευγάρια αυτό. Δηλαδή, αν δω έτσι μια πολύ... και με ενοχλήσω από μικρή, δεν είναι ότι μεγάλωσα και με τέτοιο. Δηλαδή, θυμάμαι ότι ήμουν γύρω στα... Πρέπει να πήγαινα λύκειο, παιδιά, και ήμουνα στο κέντρο της Αθήνας και ήταν ένα ζευγάρι και το αγόρι, το οποίο ήταν λίγο στην ηλικία μου, για να καταλάβετε. Στις ηλικίες της δικές μας, τα 17, 16, 17 χρονών ήταν. Δεν ήταν ότι ήταν μεγάλη. Και προχωράγανε και το αγόρι, αντί να την έχει την κοπέλα, ξέρω εγώ, αγκαλιά από τη μέση, ρε παιδί μου, είχε βάλει το χέρι της στον πισινό της από κάτω και την κράταγε έτσι, κράταγε, ρε παιδί μου, και το ισχύο της από κάτω, πώς να το πω. Και με ενόχλησε τόσο πολύ που το είδα. Ήξερα εγώ να μπαλαμωτιάζονται και να χουφτώνονται, ρε παιδί μου, μέσα στη μέση του δρόμου. Εντάξει, γουστάρεις, την αγαπάς, καλά κάνεις. Βρες μια γωνιά και κάτω, δεν χρειάζεται να σε βλέπει όλος ο κόσμος. Και μιλάω για ετερόφυλλα ζευγάρια, δεν μιλάω για οτιδήποτε άλλο. Ναι, με ενοχλεί. Με ενοχλεί το θέαμα. Με ενοχλεί το να δείχνεσαι. Το τι κάνεις όμως στην προσωπική σου ζωή, αν είσαι αξιοπρεπής, το να δώσουν ένα πεθαχτό φιλί, το να κρατούνται από το χέρι δεν με ενοχλεί. Όχι, σε καμία περίπτωση. Με ενοχλεί να είσαι διαχειτικός. Αυτό. Εντάξει. Τώρα, με τους γάμους, θα σου πω ότι καλά κάνουνε και το διεκδικούνε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν έναν σύζυγο, ωραία, που τόσα χρόνια δεν μπορούσαν να τον έχουν νόμιμο. Και αν, θα σου πω το πιο απλό, κούφια αέρα που τα ακούει, αν κάτι πάθω εγώ, ωραία, ο σύζυγός μου είναι καλυμμένος με τα παιδιά, με την περιουσία, με τα πάντα. Αυτοί δεν ήταν τόσο χρόνια. Έπρεπε να διεκδικούν πράγματα που είναι αυτονόητα σε ένα ετερόφιλο ζευγάρι το οποίο είναι παντρεμένο. Οπότε για μένα καλά κάνουν. Για τις εκκλησίες δεν θα μιλήσω καθόλου, η εκκλησία πάντα αντιδράει σε τέτοια πράγματα. Δεν έχω κάτι να πω γι' αυτό, όχι. Εδώ αντιδρούσε που στην ταυτότητα βγήκε, ας πούμε, το θρήσκευμα από πάνω. Δηλαδή, δεν έχω να πω κάτι σε αυτό. Η Εκκλησία θα αντιδράει πάντα με τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι θεωρεί ότι είναι εδώ, αντιδρούσε με τα προφυλακτικά. Δηλαδή, τι να πω για την Εκκλησία. Δεν έχει να κάνει, όχι. Πότε θα έρθει το επόμενο βίντεο. Τι θέμα θες να έχει το επόμενο βίντεο, για πες. Η Ιωάννα λέει... Η Ρώμη, η Ελλάδα, χάλια. Όλα, χάλια όλα. Ανεργία, παιδιά δεν... Παιδιά, τι λέει. Παιδιά δεν έχουμε εδώ. Παιδιά δεν έχουμε εδώ. Καλή. Παιδεία μάλλον θες να πεις. Παιδεία δεν έχουμε εδώ καλή. Σε όλα πίσω είμαστε δυστυχώς. Όσοι φύγατε είστε τυχεροί. Εμένα τα παιδιά μου έχουν φύγει. Το ένα Αθήνα... και το άλλο θα φύγει Κύπρο. Λοιπόν, λίγο να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, γιατί ακούγεται περίεργο. Ο αδερφός μου, για παράδειγμα, ο οποίος θα μπορούσε να έχει έρθει η Γερμανία και να έχει κάνει παπάδες, μου λέει, εγώ δεν φεύγω από την Ελλάδα. Δεν φεύγω, την αγαπάω. Και καλά κάνει. Όσοι δεν μπορούν να το κάνουν, ή όσοι δεν θέλουν να το κάνουν, καλά κάνουν. Θέλω να μείνουν στη χώρα τους και να παλέψουν. Εγώ... Πολλοί με θεωρούν φυγόδικη, ότι έφυγα, ρε παιδί μου, ότι δεν πάλεψα.
Αλλά είμαι και λίγο free spirit. Είμαι λίγο ελεύθερο πνεύμα. Εντάξει. Το να φύγεις από μια χώρα, από τη χώρα σου, την ασφάλεια την οποία σου προσφέρει, το ότι έχεις τους δικούς σου ανθρώπους, τους γονείς σου και αυτά, και να πας σε μια άλλη χώρα, θέλει πολύ γερό στομάχι, παιδιά. Ακούω από πολλούς ότι σηκωθήκατε και φύγατε και παρατήσατε τη χώρα σας, και από άλλους που λένε ότι είστε τυχεροί. Εγώ θα πω ότι είτε μείνεις, είτε φύγεις, θέλει γερό στομάχι. Και για κάθε απόφαση που θα πάρεις, δηλαδή, θέλει γερό στομάχι. Για διαφορετικούς λόγους, αλλά θέλει γερό στομάχι. Οπότε δεν θα κατηγορήσω κανέναν που θα μείνει στην Ελλάδα και κανέναν που θα φύγει από την Ελλάδα ή τέλος πάντων οποιαδήποτε άλλη χώρα. Έτσι. Ο καθένας θα το κάνει για τους δικούς του λόγους. Πολλοί που ερχόντουσαν στη Γερμανία δεν άντεχαν και σκόντουσαν και φεύγανε. Θέλει πολύ γερό στομάχι, παιδιά. Δεν είναι εύκολο το να φεύγεις από τη χώρα σου και θέλει πολύ γερό στομάχι το να μείνεις στη χώρα σου και να παλέψεις. Εντάξει. Απλά το ξεκαθαρίζω γιατί. Υπάρχει αυτό ότι είσαι τυχερή και αυτά. Όχι, δεν είναι θέμα τύχης. Πραγματικά δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα απόφασης και να πεις ότι ναι, θα το κάνω και θα το παλέψω και θα μείνω, ή ναι, θα το κάνω και θα το παλέψω και θα φύγω. Και τα δύο έχουν ένα τίμημα, να το ξέρετε. Σχέση ποιότητα ζωής σε Ελβετία, Γερμανία, ποια είναι καλύτερη? Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι είναι πολύ νωρίς. Εντάξει, φαίνονται τα πράγματα καλύτερα. Δηλαδή, θα σου πω ότι έχουμε καλύτερο σπίτι, αλλά πληρώνουμε πολύ περισσότερο από ό,τι πληρώναμε στο προηγούμενο, γιατί το προηγούμενο ήταν μικρό. Μένω σε ένα χωριό, δεν μένω στην πόλη. Οπότε, ναι, από αυτή την άποψη είναι καλύτερο. Αλλά και στη Γερμανία, αν ζούσα σε ένα χωριό, μπορούσα να σου πω ότι ξέρεις κάτι. Ήθελα, δηλαδή, στη Γερμανία το ψάχνα να φύγω εκτός πόλης, αλλά μας περιόριζε πάρα πολύ. Μας περιόριζε, δεν μας περιόριζε, εντάξει. Το σκεφτόμασταν πάρα πολύ γιατί η δουλειά του άντρα μου ήταν κοντά στο κέντρο, ήταν κεντρικά και όπου και να πηγαίναμε, ήθελε μια ώρα δρόμο συν την κίνηση. Δηλαδή ήθελε μια μισή ώρα, τέταρτο για τρεις ώρες στο πηγενέλα, που ήτανε παιδιά πακέτο. Ήταν άσχημο πακέτο. Και ήταν ένας λόγος ο οποίος δεν το πάραμε απόφαση να το κάνουμε. Οπότε. Αλλάζοντας εδώ και ερχόμαστε σε ένα χωριό, το οποίο ο άντρας μου από εδώ είναι 15-20 λεπτά με τα μάξι. Δεν είναι δίπλα, αλλά είναι 20 λεπτά με το αυτοκίνητο. Έχω μια πολύ ωραία θέα. Έχω μπαλκόνι επιτέλους, αλλά έχω και μια πολύ ωραία θέα. Θα σου πω μόνο για την ατμόσφαιρα, ότι είναι πάρα πολύ έτσι καθαρή και ωραία. Αλλά σου λέω ότι και στο Μόναχο, αν ζούσα, ρε παιδί μου, σε ένα χωριό έξω από το Μόναχο, μπορεί να σου λέγα πάλι το ίδιο. Οπότε δεν μπορώ να το συγκρίνω, γιατί έφυγα από μία πόλη και ήρθα σε ένα χωριό το οποίο δεν του λείπει τίποτα, όπως και στο Μόναχο δεν τους λείπουν τίποτα. Μάλλον στη Γερμανία τα χωριά δεν τους λείπουν κάτι. Έτσι είναι υπερεξοπλισμένα. Δεν είναι όπως τα χωριά στην Ελλάδα, τα οποία δεν το λέω τιμητικά, αλλά είναι ένα γεγονός. Τα μικρά χωριά στην Ελλάδα έχουν πολύ βασικές ελλείψεις. Και τα μεγάλα. Όχι μόνο τα μικρά, και τα μεγάλα. Ή τα νησιά. Οπότε. Ναι, δεν μπορώ να το συγκρίνω. Παιδιά, είμαι 1,5 μήνα με το ζόρι εδώ. Δηλαδή, θα έρθουν και βίντεο τα οποία θα κάνω συγκρίσεις, αλλά και στη Γερμανία μπόρεσα να το κάνω αυτό μετά από 1,5 χρόνο που ήμουν εκεί. Τουλάχιστον 1,5 χρόνο μετά που ήμουν εκεί. Πιστεύω η Ελβετία είναι πολύ πιο όμορφη από τη Γερμανία. Κοίταξε να δεις, και η Γερμανία είναι πανέμορφη. Πανέμορφη. Δηλαδή, αν έβγαινες έξω, και όχι πολύ έξω από εκεί που έμενα, 15 λεπτά σου λέω εγώ, τα χωριά δίπλα ήταν πανέμορφα. Να πας, ξέρω εγώ, σε κάμπου, σε αυτά, κοντά στις λίμνες, και η Γερμανία, γεμάτη λίμνες, έτσι, πανέμορφη. Όπως και η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Πήγαινε έξω από το κέντρο της Αθήνας. Γενικά, έξω από τις κεντρικές πόλεις τις μεγάλες. Και κάνε μια βόλτα, είναι πανέμορφη. Γενικά, όταν μένεις στην εξοχή, είναι πολύ όμορφα. Εντάξει. Εντάξει, έχει διαφορές, αλλά είναι πολύ όμορφα. Καλημέρα, Αναστασία μου. Είμαι καλά, κορίτσι μου. Εσύ τι κάνεις? Ελβετία, οι ειδήσεις σας λένε ότι θα πεινάτε και θα ψοφήσετε από το κρύο. Κοίταξε να δεις. Έχει δικιά της βιομηχανία. Έχει δικός τους παραγωγούς, ό,τι έχει να κάνει με τρόφιμα, δηλαδή, ζωικά, ό,τι θες,
Τα έχει όλα. Παραγωγές από ντομάτες, πατάτες, σακούρια, τα πάντα έχει δικά της. Δεν έχει ανάγκη δηλαδή το απ' έξω. Απ' έξω παίρνει για να υπάρχει. Δηλαδή έχει δικά της εργοστάσια που κάνουν απορριπαντικά, που κάνουν τα πάντα. Είναι μια πολύ δυνατή χώρα. Παρόλο που είναι μικρή. Συν ότι κρατάει και όλη την οικονομία του κόσμου. Στις τράπεζες. Το Google Arise η Ρήχη είναι η τέταρτη πιο ακριβή χώρα στον κόσμο. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, Σούλα. Η πρώτη ποια είναι? Για πες. Κανα Ντουμπάι θα είναι, φαντάζομαι. Καλημερούδια, βροχή από Βέλγιο. Καλημερούδια με βροχή από Βέλγιο. Να χαμογελάς πάντα γιατί σου πάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε παράφραση. Έμα από το... Έμα. Πού μπορεί να βγαίνει από το Εμμανουέλα. Έμα. Είχα έναν συμμαθητή παλιά που τον λέγανε Έμο, αλλά γραφόταν με αλφαγιώτα, γιατί το όνομά του έβγαινε από το αίμα. Τώρα, γιατί τον βγάλανε Έμο, δεν ξέρω. Υπήρχε μία φήμη, αλλά δεν ξέρω αν, αν όντως ίσχυε. Ήταν και καλά επειδή η μητέρα του, έτσι λέγανε, τον έπιασε και καλά την πρώτη φορά που έκανε έρωτα. Αλλά δεν το πολύ πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Μάλλον παραμύθι πρέπει να ήταν. Νάντια λέει, επιλογές ζωής, ακριβώς. Η Έμα λέει, που μένει στο Βέλγιο, ότι δεν είναι εύκολη ξενιτιά, όντως. Και θα πω σε αυτό ότι δεν είναι εύκολη ξενιτιά, γιατί όταν παίρνεις την απόφαση να φύγεις από τη χώρα σου και να πας σε οποιαδήποτε χώρα, ακόμη και αν έχεις κάποιους γνωστούς, ξεκινάς από το μηδέν. Μηδέν φίλους, μηδέν γνωστούς. Μηδέν δεν ξέρεις τίποτα για τον τρόπο ζωής, για την κουλτούρα. Πρέπει να τα μάθεις όλα από την αρχή. Είναι σαν να γίνεσαι ξανά παιδί και να πρέπει να μάθεις αυτή τη χώρα από την αρχή. Φανταστείτε τώρα εμείς που είναι η δεύτερη μετική που κάνουμε. Καλημέρα Γιώτα μου. Ξέρεις πόσες φορές έχουμε πει φεύγουμε, αλλά είναι αυτό το αλλά. Κοίτα, εγώ δεν είπα ποτέ, όταν δηλαδή πριν φύγω για Γερμανία, είπα ότι δεν πρόκειται να ξαναγυρίσω. Ήταν απόφαση ζωής για μένα. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι από τα 13-14 μου, εγώ ήθελα να φύγω από την Ελλάδα. Ήταν, δεν ξέρω γιατί, είχα το, καταρχήν πάντα είχα το ένστικτο ότι θα φύγω από τη χώρα αυτή. Είχα έτσι μια, που ήμουν ακόμα μικρή, πόσο μεγάλο να το έχω όλο και περισσότερο. Είχα μια αίσθηση ότι αυτή η χώρα εμένα προσωπικά με περιορίζει σε πολλά πράγματα. Αυτό ήταν τελείως προσωπικό, δεν σημαίνει ότι όντως σε περιορίζει. Αλλά ήταν τελείως προσωπικό, ήταν τελείως βιωματικό δικό μου. Η Σιγκαπούρη είναι πιο ακριβή, η πρώτη πιο ακριβή χώρα στον κόσμο. Μπράβο! Καλημέρα τα σούλα μου, καλά είμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το τέλειο. Όχι, δεν έχω πιάσει ακόμα δουλειά, Αναστασία μου. Τα πω και πιο πριν. Εν καιρό. Ακόμα ψάχνουμε. Πιο ακριβείς πόλεις. Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Ζυρίχη, Γενέβη, Νέα Υόρκη. Ωραία. Πάω σε όλες, δεν πειράζει. Τουλάχιστον για βόλτα πάω σε όλες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι, εντάξει, εγώ είμαι βαλίτσα στο χέρι, δώσ' μου. Και φύγαμε. Και λεφτά. Χωρίς αυτό δεν πας πέρα. Λοιπόν, εδώ μία κοπέρα με ρωτάει αν μένουμε σε μονοκατοικία ή διαμέρισμα και πόσα τετραγωνικά είναι. Λοιπόν, μένουμε σε διαμέρισμα το οποίο είναι στον τελευταίο όροφο, άρα είμαι ντάχ, δηλαδή... Ντάχ σημαίνει αυτό, έχω ροφή από πάνω. Και είναι και πολύ ψηλό αυτό το σπίτι λόγω ότι είναι ντάχ, δηλαδή από τη μία μεριά έχω 5 μέτρα ύψος. Και από την άλλη έχω κανονικά, ρε παιδί μου, ξέρω, 3-2,5. Και αν επιτρέπετε, πόσα τετραγωνικά είναι. Τα τετραγωνικά είναι... πόσα είναι? 80, 85 τετραγωνικά νομίζω, κάτι τέτοιο.
Οι γείτονες είναι Ελβετοί ή ξένοι. Έχω και Ελβετούς, έχω και Ιταλούς, έχω και Γερμανούς. Ακριβώς δίπλα η κοπέλα είναι Γερμανίδα. Τι άλλο έχουμε. Κωσοβάρους έχουμε. Δίπλα ακριβώς εδώ, στο διπλανά διαμερίσματα τέλος πάντων, είναι Λατινοαμερικάνοι. Γενικά έχουμε μπόλικο κόσμο. Και έχουμε και Ελληνίδα που είναι κουμπαρά. Σκέφτεστε να επιστρέψετε στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Κοίταξε να δεις, ο άντρας μου λέει σύνταξη, στη σύνταξη. Εγώ του λέω μην κάνεις πολλά σχέδια γιατί δεν ξέρεις πώς θα έρθουν τα πράγματα, δεν ξέρεις πώς θα βρίσκονται τα παιδιά σου, πού θα βρίσκονται τα εγγόνια σου, τι θα κάνεις τότε, αν θα υπάρχουν σπίτια στην Ελλάδα. Είναι πολλά πράγματα. Είναι πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε. Οπότε, εγώ κρατάω μικρό καλάθι και θα σου πω, δεν έχω ιδέα τι θα κάνω. Δεν το σκεφτόμαστε σε καμία περίπτωση τώρα να γυρίσουμε. Σίγουρα αν θα γίνει, θα γίνει από τη σύνταξη και μετά και πάλι βλέπουμε. Δείξε μας λίγο τη θέα να ανοίξει το μάτι μας. Αν έρθει, παιδιά. Θα ξαναγυρίσω την κάμερα. Λοιπόν, εδώ. Να σας... Όπα, τρακάρα. Να σας πάω από εδώ. Εγώ στο μπαλκόνι. Ορίστε. Εδώ, από αυτή τη μεριά είναι η πόλη. Στην ουσία είναι το κεντρικό χωριό. Όπως βλέπετε δεν τους λείπει τίποτα. Εμείς είμαστε σε ύψωμα. Κάτω εδώ είναι η λίμνη της Ζυρίχης, η οποία φτάνει μέχρι και κάτω από την Ζυρίχη. Εδώ είναι προς το τελείωμα η λίμνη, κάπως. Λοιπόν, έχει εδώ ένα μικρό λιμανάκι που είναι κοντά και έχει και το λιμανάκι από εκεί στο Ράπενσβιλ. Και από εδώ είναι η γειτονιά μου. Βλέπετε, έχω και τα βουνά απέναντι, τις Άλπεις που είναι χιονισμένες. Και αυτή είναι η θέα που βλέπω κάθε πρωί, η οποία, παιδιά, αλλάζει κάθε στιγμή, έτσι. Αν βρέχει, είναι τελείως διαφορετικό. Ας πούμε, τώρα είναι καθαρός ουρανός. Εχθές που έβρεχε, είχε εκεί πέρα πάνω από τη λίμνη μία θολούρα. Είχε κάτι σύννεφα και ήταν λες και τα βουνά, ρε παιδί μου, ήταν στον αέρα. Είχε τα σύννεφα, ξέρω εγώ, και ήταν λες και τα βουνά ήταν στον αέρα. Και είχε έτσι ένα ωραίο σύννεφο μες στη μέση. Και έχω και το δάσος από εδώ και έχω και το δάσος από την πίσω μεριά. Πώς το λένε, από το δωμάτιο του. Από τα δωμάτια μας δηλαδή. Η θέα είναι στο δάσος, βλέπουν δάσος. Λοιπόν, τώρα θα μπω σιγά σιγά μέσα γιατί κρύωσα όμως, και από εδώ έχω πάλι τα παράθυρά μου. Πάλι βλέπω δηλαδή. Και γενικά έτσι είναι πολύ ωραίο γιατί είναι φωτεινό το σαλόνι. Έτσι, αν σας πάω έτσι από εδώ. Βλέπετε. Είναι όλη αυτή η γωνιά, δηλαδή είναι αρκετά φωτεινό. Τώρα σκοτεινιάζει από τη μέσα μεριά γιατί έχει πιο πολύ φως στα παράθυρα και δεν πολύ φαίνεται, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, πάω να κάτσω τώρα. Να πιω και μια γουλιά καφέ. Εκεί. Και γύρω το κιόλας. Έτσι, οπ. Να το φτιάξουμε και λίγο. Ναι. Ωραία. Εκεί. Ζωντανή συζήτηση. Αυτό που μου βγάζει, δηλαδή έχω τη ζωντανή συζήτηση και μου τη βγάζει ξαφνικά και πρέπει να την ξαναενεργοποιήσω. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Αν σκεφτόμαστε να επιστρέψουμε Ελλάδα κάποια στιγμή, το απάντησα πριν από λίγο, μόνο σε περίπτωση που, για μόνιμα, έτσι, μόνο σε περίπτωση σύνταξη και βλέπουμε. Αλλά εντάξει, ερχόμαστε συνέχεια Ελλάδα για διακοπές. Σε ποιες χώρες έχω πάει. Λοιπόν, η πρώτη χώρα που πήγα ήταν η Φιλανδία, είχα κάτσει 1,5 μήνα εκεί. Είχαμε πάει με το σχολείο, είχαμε κάνει και κάποια σεμινάρια. Και εγώ στα 17 μου είχα πάρει χαρτί το οποίο αναφέρεται στο ότι έχω παρακολουθήσει σεμινάρια ό,τι έχει να κάνει με τη φιλανδική ξυλία και την διακόσμηση σάουνας. Πριν ακόμα πάρω την ειδικότητα να γίνω σχεδιάστρια επιπλέον, πήγαινα Λύκειο, έτσι. Συγκεκριμένα πήγαινα
Τρίτη. Στην τρίτη ηλικίου πήγαμε. Στην τρίτη ηλικίου πήγαμε. Στην τρίτη ηλικίου πήγαμε όπου κάνα διακόσμηση. Κάναμε διακόσμηση και γι' αυτό προέκυψε να κάνουμε και εκεί διακόσμηση σάουνας. Βασικά στήσιμο και διακόσμηση σάουνας από την αρχή. Αυτό. Πρώτα ήταν η Φιλανδία. Μετά, πού άλλο έχω πάει. Έχω πάει Ισπανία, Βαρκελόνη. Δεν την έχω γυρίσει δυστυχώς. Έχω πάει μόνο Βαρκελόνη. Θέλω πολύ να τη γυρίσω και την Ισπανία. Καλά, εντάξει, μην το πιάσουμε τώρα που θέλω να γυρίσω, αλλά θέλω να το γυρίσω. Λοιπόν, έχω πάει. Φιλανδία. Φιλανδία πήγα σε πολλές πόλεις. Οπότε δεν θα σου πω τώρα πήγα από εδώ και από εκεί. Τη μισή Φιλανδία τη γύρισα. Δεν έχω πάει πάνω ψηλά Φιλανδία, στη Λαπωνία. Έτσι. Χωριό η Βασίλη και τέτοια δεν έχω πάει. Λοιπόν, Ισπανία, Βαρκελόνη. Γερμανία που εντάξει, έχω γυρίσει πάρα πολλές χώρες. Πάρα πολλές, συγγνώμη, περιοχές. Εδώ Ελβετία, πριν έρθω, που είχα ξαναταξιδέψει. Αυστρία. Περίμενα να τις μετρήσω. Φιλανδία, Ισπανία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία. Έχω πάει Ουγγαρία, Βουδαπέστη. Έχω πάει Βουλγαρία, σε 2 3 πόλεις. Είχα πάει στη Σόφια και πώς λέγεται τώρα εκεί, η πόλη του Φιλίππου, κάπως έτσι, Φιλιππούπολη νομίζω. Πού άλλο έχω πάει, πού άλλο έχω πάει, κάτσε να σου πω, έχω πάει και αλλού. Ρουμανία, στο Πραν, είχαμε μείνει, που είναι και το φημισμένο κάστρο του Δράκουλα, που έχει γυριστεί ταινία. Πού άλλο έχω πάει, Ουγγαρία, Ρουμανία. Θα σου πω και Σερβία, αλλά δεν έχω μείνει Σερβία, απλά την έχω περάσει. Έχω δει κάποια πράγματα, γιατί κάναμε road trip και το περάσαμε. Αλλά έχουμε περάσει μέσα από χωριά και έχω δει κάποια πράγματα, αλλά δεν έχω μείνει Σερβία. Μέχρι τώρα σου έλεγα χώρες που έχω μείνει κιόλα. Άρα 9. 9 νομίζω. Τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Μπροστά στο χάρτη δεν είναι τίποτα. Δεν έχω δει τίποτα. Με την Παναγία. Δεν έχω γυρίσει τίποτα. Όχι, ο μεγάλος μου γιος έχει μείνει Γερμανία με την κοπελιά του και τώρα είναι και στα Σκαριά να βρουν και ένα σπίτι. Οπότε καλά του κάνει. Καλό του κάνει που φύγει από τη μαμά μου φαίνεται. Σαν πίνακας είναι το τοπίο. Ναι, είναι, ναι, πραγματικά. Και όχι μόνο είναι πίνακας. Παιδιά, αυτό εδώ. Σε όλο να σου δείξω κάτι. Αυτό εδώ, έτσι, είναι ο πίνακας μου στην ουσία. Και ο πίνακας μου κάθε μέρα αλλάζει. Κάθε μέρα, παιδιά, αλλάζει. Αν έχει χιονίσει πάρα πολύ, το βλέπουμε απέναντι στα βουνά. Μπορούμε να το δούμε και στην απέναντι πλαγιά από εδώ. Βλέπουμε τα αεροπλάνα και που πετάνε. Αν έχει. Αν κατεβούν τα σύννεφα. Αν έχει ομίχλη. Αν βρέχει. Αν φυσάει, δηλαδή κάθε 3 και λίγο αλλάζει την κυριολεξία αυτός ο πίνακας. Το λέει και η πεθερά μου αυτό. Έχεις έναν ζωντανό πίνακα. Πραγματικά αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό εδώ που έχω είναι ένας ζωντανός πίνακας. Ηρώ μου, πόσο γλυκός άνθρωπος είσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κοριτσάρα μου. Καλή συνέχεια στη μέρα σου και σε σένα. Φιλιά πολλά. Μου άρεσε που είπαμε ζωντανά. Που τα είπαμε ζωντανά να το ξανακάνεις. Παιδιά, όταν θα έχω χρόνο θα το κάνω, εντάξει. Σαν να είδα τη Χάιντι απέναντι. Λοιπόν, υπάρχει το χωριό της Χάιντι το οποίο θέλουμε να πάμε. Υπάρχει το χωριό της Χάιντι. Εδώ πέρα. Γεια σου Μαρία μου. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλέ, τι ώρα είναι. Πήγε 10:30. Μπράβο. Καλημέρα, Ερώ από Ελλάδα. Είσαι πολύ ήρεμη και κατατοπιστική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ερώτηση μόνο. Μας έχει καλύψει μέχρι τώρα. Ο λογαριασμός τράπεζας για ποιον σκοπό εξυπηρετεί. Τι εννοείς. Δεν πρέπει να έχεις ένα λογαριασμό τραπέζης εδώ πέρα.
Δεν το πιάνω. Δεν την πιάνω την ερώτηση, κοιλιά, συγγνώμη. Πρέπει να έχεις εδώ λογαριασμό για να σε πληρώνουν. Πού θα πληρώνεσαι, αν αυτό εννοείς. Αν θες ξανακάνει την ερώτηση πιο έτσι, να την καταλάβω. Αχ, ναι ρε, και Ιταλία, άρα 10 χρόνια. 10 χώρες, 10 χρόνια. Σαρδάμ. 10 χώρες, ναι, Ιταλία, Ιταλία, μπρέβο, 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 ζωστά, ζωστά. Άντε, άντε, σε βλέπω να γίνεσαι μικρή γιαγιά, Παναγία μου. Όχι. Του έχω πει του γιού μου ό,τι άλλο, ό,τι θέλεις, κάνε παιδιά μην κάνεις. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Εντάξει, αργότερα σκάνει, αλλά όχι ακόμα. Ακόμα είναι τρεις αλλού και δύο χορεύουν, για παιδιά είναι. Δεν έχω πρόβλημα να γίνω μικρή γιαγιά, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Αν είχε άλλα μυαλά ο γιος μου, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Αν ήταν δηλαδή, έτσι, πώς να το πω τώρα, πιο... Δεν μου έρχεται η λέξη. Πιο... Να στρώσει λίγο τη ζωή του αυτό, να είναι λίγο στρωμένη η ζωή του. Άμα τη στρώσει τη ζωή του και πάνε καλά, βεβαίως, με το καλό να κάνουν και παιδάκια και... Να μπορώ να, άμα μπορώ να βοηθήσω κιόλας, πολύ ευχαρίστως. Αλλά δεν έχω πρόβλημα με τον τίτλο με τη γιαγιά, έτσι κι αλλιώς κι εγώ τη μάνα μου μικρή την έκανα. 20 χρονών ήμουν, η μάνα μου ήταν 40 όταν έγινε η γιαγιά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό. Απλά αυτή τη στιγμή είναι, δεν είναι. Δεν είναι. Δηλαδή με το ζόρι βάζει σε μια σειρά τον ίδιο τον εαυτό. Πόσο μάλλον να έχει ευθύνη για άλλα δύο άτομα. Καλημέρα, Ηρώ. Καλημέρα, Ντέπη μου. Είναι πανέμορφα εκεί. Ναι, όντως είναι πολύ όμορφα. Να χαίρεσαι τα παιδιά σου. Ευχαριστώ. Τα φιλιά από Ελλάδα Μυτιλίνη. Λοιπόν, έχω έρθει Μυτιλίνη. Την αγαπάω πολύ τη Μυτιλίνη. Και εγώ και ο άντρας μου. Έχουμε και φίλους στη Μυτιλίνη. Και θα πω έτσι, θα τολμήσω να πω, δεν ξέρω ποιο μέρος Μυτιλίνης είσαι. Θα τολμήσω να πω. Έμενα στην Καλονή. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ το χωριό της Αγιάσου. Αγιάσου, της Αγιάσου. Έχεις ένα λογαριασμό από κάτω δημόσιο. Α! Για την PayPal λες. Αυτό είναι αν θέλει κάποιος να στηρίξει το κανάλι οικονομικά. Είναι καθαρά δικό του προσωπικό θέμα. Είναι PayPal όμως. Δεν είναι τραπεζικός λογαριασμός, είναι... Ναι, εντάξει, PayPal. Πλάκα κάνω, μικρός είναι και αυτός για τέτοια ακόμα. Κοίτα, εγώ ήμουν πιο μικρή σε σχέση με το γιο μου όταν έκανα... Το γιο μου. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, γιατί και εγώ ότι ήμουνα... Απλά ήμουνα άτομο το οποίο πήρα αμέσως τις ευθύνες μου. Δεν ξέρω ο γιος μου αν... Δεν ξέρεις κιόλας, βέβαια. Γιατί αν αναγκαστείς, θα γίνεις. Αλλά νομίζω ότι είναι σε τόσο κουκουρούκου φάση, να το πω τώρα, με την κοπελιά του που ταξιδεύουν, που γυρνάνε, που τη μία μέρα έχουν, ξέρω εγώ, λεφτά και την άλλη δεν έχουν μία. Δεν νομίζω ότι είναι σε αυτή τη φάση. Αν πεις, εντάξει, αν πεις σε αυτή τη διαδικασία, αλλάζεις κιόλας, έτσι, σίγουρα. Εντάξει, θα δούμε. Για να σου πω. Καλημέρα, Ηρώ από Χαλκιδική. Γεια σου, Άννα μου. Καλημέρα στην Εύβοια, που την αγαπάμε πολύ. Ο άντρας μου είναι μισός Ευβοιώτης. Έχει, πώς το λένε, είναι και οι γονείς του μένουν εκεί το μισό χρόνο, στην Εύβοια. Συγγνώμη, Χαλκιδική είπε. Συγγνώμη, Χαλκιδική, όχι Χαλκίδα. Μου έγραψε η Εύβοια από κάτω. Καλημέρα, Εύβοια μου, από τη Χαλκίδα. Στη Χαλκιδική την αγαπάω πάρα πολύ. Έχω πάει... στη Χαλκιδική τη λατρεύω. Τη λατρεύω. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, έτσι δεν λέτε. Και Χαλκίδα, συγγνώμη, Χαλκιδική, Χαλκίδα, μπέρδεψα λίγο τις προτάσεις από κάτω. Συγγνώμη. Καλημέρα, Άννα μου, καλημέρα, Εύη μου, λοιπόν. Έχει Έλληνες στη γειτονιά σου, ναι, έχουμε ακριβώς από κάτω ένα ζευγάρι. Το οποίο κάνουμε και παρέα. Οι οποίοι βέβαια βρήκαν αυτό το σπίτι λόγω της κουμπάρας μου, γιατί είχαν γνωριστεί με την κουμπάρα μου και ψάξαν και το βρήκαν εδώ, με έναν άλλο στην αρχή. Οπότε δεν ξέρω. Αν δεν τους είχαν γνωρίσει, αν θα έρχονταν εδώ. Πάντως, είμαστε τρεις οικογένειες μανιμάνι εδώ πέρα γύρω. Με παιδάκια κι αυτή κι αυτό.
Τα σουζούνια μου τα πάνε καλά στο σχολείο, τα καλά Αναστασία μου. Τα έχω πει στην αρχή του βίντεο, οπότε όταν τελειώσει το live μπορείς να το βάλεις να το δεις. Γιατί αναφέρω διάφορα για το σχολείο και αυτά, γι' αυτό λέω μην τα ξαναπώ τώρα και κουράζω. Καλημέρα. Γκυγκή. Το λέω καλά ή Γκυγκή είναι ψευδώνυμο. Καλή σου ημέρα, να περνάς υπέροχα με την οικογένειά σου από Αθήνα. Τα φιλιά μου στην Αθήνα. Από ποια περιοχή. Γράψτε μου λιγάκι την περιοχή. Εγώ θα βρω και άλλες ερωτησούλες που μου έχετε κάνει. Λοιπόν, ρωτάει εδώ πέρα η Μέλπο. Μελπομένη, συγγνώμη. Θέλω να ρωτήσω τι γλώσσα μιλάτε εκεί και γενικά τι γλώσσα μιλάνε. Λοιπόν, οι γλώσσες που μιλάνε εδώ είναι. Τα καντόνια βασικά είναι χωρισμένα σύμφωνα με τρεις γλώσσες. Αυτά που συνορεύουμε Ιταλία μιλάνε Ιταλικά, αυτά που συνορεύουμε Γαλλία μιλάνε Γαλλικά και ένα 65% μιλάει Γερμανικά. Υπάρχει όμως και μία κοινή γλώσσα που έχουν, την Ρώμεο κάτι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, την είχα βρει στην αρχή, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Την οποία δεν την πολύ χρησιμοποιούν βέβαια. Και πρέπει να πω ότι η διάλεκτό τους, δηλαδή ναι, μεν μιλάνε γερμανικά, αλλά δεν είναι τα γερμανικά της Γερμανίας, είναι η διάλεκτό τους εδώ στην Ελβετία. Αυτό εδώ έχει φύγει από τη θέση του το ρημάδι. Το φτιάξω λίγο, εντάξει. Έβλεπα το τραπέζι και έγερνα λίγο. Είχε φύγει από κάτω το πόδι από τη θέση του. Γιατί αυτό πέφτει και γίνεται και μισό το τραπέζι και είχε φύγει από τη λαβή του. Με πρόλαβες ρε Δία, το είδες, σε πρόλαβε άλλος. Μίλησες για τις γλώσσες, λέει. Θα έρθουμε διακοπές αν κλείσουμε εισιτήρια. Νέα Σμύρνη, έλα ρε εσύ. Νέα Σμύρνη, Βραχαμιώτισσα είμαι. Στα παλιά μου λιμέρια. Αν πας σε κανένα μόλ, να μας πάρεις μαζί. Οκ, okay, θα σας πάρω, εντάξει. Αλλά συνήθως όταν πάμε σε μόλ, η αλήθεια είναι ότι είμαστε με παρέα. Και έχουμε και τα πιτσιρίκια μαζί και δεν είναι και πολύ εύκολο. Αλλά αν θα το δρομολογήσω. Θα το δρομολογήσω έτσι για να σας δείξω λίγο και τα μόλ εδώ, τα οποία παιδιά είναι τεράστια. Τουλάχιστον σε αυτά που έχουμε πάει είναι. Δηλαδή, αν το Arkaden στο Pazing ήταν μεγάλο, ή το Arkaden στο Rim ήταν μεγάλο, που ήταν. Στο Arkaden στο Pazing είναι δύο τεράστια κτίρια μαζί. Στο Rim είναι, αν θυμάμαι, τρία. Εδώ είναι ατελείωτο. Είναι ατελείωτο. Δεν νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να το περπατήσουμε όλο. Πόσο είναι ο μεγάλος μου? Ο μεγάλος μου γιος είναι το 2001 γεννημένος, έχουμε 2024, οπότε βασικά είναι 22 μισό, δεν έχει κλείσει 23 ακόμα, τα 23 θα κλείσει το Νοέμβρη. Ού, πρέπει να το συνδέσω εδώ αυτό τώρα, γιατί θα μείνει από μπαταωία. Έλα. Έλα. Το πρόλαβα, το πρόλαβα. Ωραία. Εντάξει, την έχω λίγο πιο πίσω την κάμερα για να φτάνει και το καλώδιο. Εκεί. Αλλά εντάξει. Να το κάνω και εκεί λιγάκι. Οπότε νομίζω είμαι εντάξει. Βλέπετε και καλύτερα, έχω και το ρόλο της κουζίνας εδώ. Για θέα. Έτσι το πάρω εκεί. Εντάξει. Εντάξει, τώρα φαίνονται τα γάλατα όμως. Δεν πειράζει. Τα μπουκάλια από τα γάλατα, τα οποία πρέπει να τα πάω για να κύκλωση. Καλημέρα, Εύη μου. Καλημέρα, κορίτσι μου. Τέλος οι κούτες. Όχι καλέ, να, κοίτα. Αχ, δεν μπορώ. Να, κοίτα. Άμα δεις το βάθος, έχω κούτες. Και έχω και μέσα στο δωμάτιο. Όχι, είπα, περιμένω μία ντουλάπα να έρθω το Σάββατο. Θα πάνε με τον άντρα μου και τον κουμπάρο μου να τη φέρουνε. Να τη στήσουμε, γιατί θα λειτουργήσει σαν αποθηκευτικές χώρες. Εν τω μεταξύ, φανταστείτε ότι έχω τρεις ή τέσσερις κούτες, έχει μόνο ο άντρας μου εργαλεία. Και θέλω να του κάνω ένα χώρο σε αυτή την ντουλάπα που θα είναι μέσα, να τα έχει μαζεμένα, ώστε να μην τα ψάχνει από εδώ και από εκεί, ή ξέρω εγώ, τα μισά στο υπόγειο, τα μισά. Δηλαδή στο προηγούμενο σπίτι που δεν είχε χώρο, κακομοίρης, είχε τα μισά στο αποθηκάκι, τα μισά κάτω στο υπόγειο.
τα μισά, ξέρω εγώ, σε άλλα ντουλάπια. Τα έχει από εδώ και από εκεί. Και του λέω: ευκαιρία αυτά να τα βάλει όλα μαζί, να τα τακτοποιήσει έτσι όπω πρέπει να τακτοποιηθούν, να ξέρει που βρίσκονται όταν τα ψάχνει. Γιατί πριν τα ψάχνει κιόλα. Που το έχω, δεν το έχω εδώ, το έχω κάτω. Α, κάτσε να πάω να δω κάτω. Μήπω το έχω στο άλλο το ντουλάπι μέσα. Να πα στην κορυφή των Άλπων, γιατί καλά, τι σου έκανα. Σε καλά. Ξέρεις τι κρύο εκεί πάνω. Είχα πάει στη Γερμανία, στο Zugspitze, σε μία από τις κορυφές, που νομίζω είναι και από τις πιο χαμηλές. Και είχε πάρα πολύ κρύο, παιδιά. Μιλάμε για πολύ κρύο, όμως. Οπότε... Δεν ψήνομαι, διά. Δεν ψήνομαι. Τι δουλειά κάνει ο άντρας μου, είναι μηχανικός αυτοκινήτου. Και δουλεύει σε μια εταιρεία. Γνωστή. Ρωτάει εδώ κάποιος άλλος user, δεν ξέρω, δεν μου γράφει όνομα. Είναι καλύτερα εκεί οικονομικά οι δουλειές. Πληρώνονται, βασικά εδώ πληρώνονται πολύ καλά τα πτυχία, να το πούμε αυτό. Και από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το αν θέλεις πλήρης ωράριο ή πιο μικρό και αυτά. Έχει να κάνει και το ορομίσθιο πώς θα σου δώσω. Γεια σου ρε Πάτρα, γεια σου ελευθερία μου. Εύχομαι να έχεις μια όμορφη μέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου αρέσουν τα supermarket haul και περιμένω το επόμενο. Εντάξει. Ας πω κάτι, το supermarket δεν τελειώνει ποτέ, οπότε σε αυτό το κανάλι νομίζω ότι όποιοι αγαπάνε τα supermarket haul και δεν βαριούνται, δεν θα βαρεθούν ποτέ. Αν πάλι βαριέστε το supermarket haul, θα βαρεθείτε. Δεν πειράζει, θα βλέπετε μόνο τα βλογκάκια. Τα πιο κοντινά σούπερ που έχεις, πάρε ένα μικρό καροτσάκι. Α, εδώ είναι, δεν είναι τέτοιο, δεν ρωτάει. Και πήγαινε με τα πόδια, εγώ αυτό κάνω. Και εγώ, να σου πω την αλήθεια, πήγα με τα πόδια, πήρα και καροτσάκι. Με το μεταξύ έχει και αυτή την ανηφορίτσα, οπότε γυμνάζεις κιόλας λίγο εδώ και τους τετρακέφαλους γυρίζοντας και τραβάς και το καρότσι. Όχι, είναι πολύ ωραία. Και να σου πω, όταν έχει ωραίες μέρες, τις ημέρες που είναι απογευματινή κόρη μου που τελειώνει 4 παρά, παίρνω το μικρό και πάμε με τα πόδια στο σχολείο, που είναι γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο. Πάμε, κάνουμε τη βόλτα μας και γυρνώντας, επειδή έχει πάρα πολλές παιδικές χαρές, κάνουμε έτσι και το παιχνιδάκι μας και είναι ωραία. Τώρα σήμερα, επειδή είναι λίγο περίεργος ο καιρός, δεν ξέρω, βέβαια, έχει ανέβει η θερμοκρασία, έχει φτάσει σε 9 βαθμούς, δεν ξέρω αν το μεσημέρι, εκεί μέχρι τις 3 η ώρα, τι ώρα θα φτάσει. Άμα δω ότι καλυτερεύει, γιατί εντάξει, δεν κάνει και κρύο έξω, μπορεί να τους πάω και σήμερα έτσι. Και δεν βρέχει. Γεια σου Σοφία μου, καλημέρα κορίτσι μου. Ήθελα να σου πω ότι είσαι πολύ καλή κοπέλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες από το βίντεο ή αν με παρακολουθείς καιρό, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περνάτε όμορφα, σε ευχαριστούμε. Εγώ περιμένω το Jumbo Hall. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα, δεν έχει εδώ. Έχει Jumbo, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας. Είναι με εργαλεία και με τέτοια, είναι σαν... τι να σου πω τώρα, σαν το Practical. Το Πάσχα εδώ είναι την ίδια ημερομηνία που έχουν όλοι οι καθολικοί. Είναι αρχές Απριλίου. Η περιοχή που μένω λέγεται Ράπενσβιλ Γιώνα. Αλλά αν σας γράψω φιλιά από το Ράπενσβιλ Γιώνα, θα λέτε πού είναι αυτό. Οπότε γράφω φιλιά από Ελβετία στα μηνύματά μου, στα σχόλιά μου. Και έτσι είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Λοιπόν, από εδώ νομίζω ότι σας έχω απαντήσει όλες τις ερωτήσεις. Πάμε να δούμε σε άλλο βίντεο. Και κάντε μου και εσείς ερωτησούλες εδώ, ό,τι θέλετε. Να τις απαντάμε παρεούλα. Το ίδιο το τζάμπο σε περιμένει. Βέβαια, με τόσα λεφτά που δίνω εκεί. Λογικό είναι. Εδώ μια κοπέλα μου λέει, η Ανατολή, δείξε μας κάτι σε τοπία. Έχω έρθει Ελβετία και είναι όμορφη και θα έχεις να μας δείξεις αν μπορείς φυσικά και ανάλογα την τοποθεσία.
Λοιπόν, σκοπεύω να σας δείξω σιγά σιγά όταν θα αρχίσουμε να κάνουμε τις εκδρομούλες και αυτά, εννοείται. Μου λέει μια άλλη κοπέλα εδώ ότι κάθε φορά που πάω λέει σούπερ μάρκετ, σε θυμάμαι, μου αρέσει που βάζεις τα ψώνια στη σειρά ανακατηγορία και το κάνω και εγώ. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω αν τα βάζω κατά κατηγορία, απλά χωρίζω λίγο τα τρόφιμα από τα... πώς το λένε, από τα απορριπαντικά, από τα πράγματα που είναι μη τρόφιμα τέλος πάντων. Αυτό κάνω, γιατί δεν θέλω να πολύ έρχονται σε επαφή όσο μπορείς να το κάνεις μέσα σε ένα καρότσι βέβαια όλο αυτό. Μια άλλη κοπέλα εδώ πέρα μου λέει, η Ευτυχία, δεν ξέρω αν είναι και η Ευτυχία μαζί μας εδώ σήμερα, όταν έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, θα φρίξεις, είμαστε πιο ακριβοί και από την Ελβετία. Με βασικό μισθό στα 750 ευρώ. Παιδιά, είναι μια τραγική αλήθεια αυτό. Το είχα διαπιστώσει και εγώ όταν ήρθα το καλοκαίρι, αλλά από ό,τι μου λέτε πολύ, ήδη από το καλοκαίρι έχουν ανέβει πάλι τιμές, οπότε δεν ξέρω τι θα βρω. Δεν ξέρω καθόλου τι θα βρω. Α, γράφει. Πώς θα καταφέρνεις με το μαγείρεμα, με ρωτάει η Εύα, Εύα Αναγνώστου. Κάνεις prep meals, μαγειρεύεις από το βράδυ, χρησιμοποιείς κατάψυξη, για δώσ' μας καμιά ιδέα. Λοιπόν, καταρχήν μαγειρεύω κάθε μέρα, εκτός και αν κάνω κανένα φαγητό σαν το χτεσινό που έφτιαξα μουσακά και μείνει για την επόμενη μέρα, οπότε συνήθως αυτές τις μέρες κάνω κανένα γλυκάκι. Μάλιστα, μια κοπέλα μου είπε, επειδή στο προηγούμενο σούπερ μάρκετ χόλ έδειξα ότι πήρα μπισκότα και έχω φτιάξει μπισκοτάκια δικά μου. Ακόμα ψάχνουμε όμως με τις συνταγές, γιατί έχω κάνει μέχρι τώρα δύο συνταγές. Μία ήταν λαδιού, μία βουτύρου, αλλά του λαδιού εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ, τα μικρά δεν ξετρελάθηκαν. Βέβαια, η συνταγή του λαδιού, ήθελα να κάνω σοκολάτα στην αρχή, που ξέρω θα το φάνε όλοι, έλεγε ότι θέλει 50 γραμμάρια κακάο και 100 γραμμάρια ζάχαρη. Αναλογικά λοιπόν μου βγήκαν πικρά. Εμένα μου άρεσαν γιατί μου αρέσουν τα πικρά. Αλλά τα παιδιά δεν πολύ ξετρελάθηκαν. Ίσως ξανακάνω τη συνταγή την ίδια και βάλω λιγότερο κακάο και περισσότερο ζάχαρη. Οπότε να βγουν πιο γλυκά και να τους αρέσουν. Η ζάχαρη που βάζω έτσι, γιατί πολλοί λένε «Α, αποφεύγεις τη ζάχαρη και τώρα μας λες φτιάχνεις». Παιδιά, η ζάχαρη χρειάζεται. Έτσι, ανεβάζει καταρχήν την ενέργεια στο σώμα μας, δεν είναι ότι την εξαλείφουμε. Χρησιμοποιώ όμως ζάχαρη από ζαχαροκάλα μου, ανεπεξέργαστη μαύρη, καθαρή μαύρη. Δεν παίρνω αυτές που είναι λίγο σκουρόχρωμες και σου λένε κρυσταλλική, όχι, αυτές είναι επεξεργασμένες. Η ζάχαρη που χρησιμοποιώ εγώ, άμα τη δείτε, είναι κατάμαυρη, είναι λες και έχεις πάρει το ζαχαροκάλα μου και το έχεις στρίψει, το έχεις πέρασει από το τρίφτη και το έχεις κάνει σκόνη. Είναι έτσι. Και δεν είναι τόσο πολύ γλυκά όσο είπε εξεργασμένη. Τώρα για το μαγείρεμα. Καταρχήν μαγειρεύω κάθε μέρα. Αν δεν προλάβω γιατί πάω στο σούπερ μάρκετ και αυτά, θα πάρω, θα φτιάξω κάτι μη υγιεινό προφανώς. Δηλαδή κάνα σνιτσελάκι, καμιά πίτσα, τίποτα τέτοιο. Το οποίο είναι γρήγορο για να έχουμε κάτι να φάμε το μεσημέρι. Και μετά θα κάτσω να μαγειρέψω το βράδυ για να πάρει ο σύζυγος οπωσδήποτε για τη δουλειά, γιατί δεν θέλω να τρώει και αυτός βλακίες. Σήμερα, ας πούμε, πήρε μουσακά. Χτες, επειδή ήμουν στο σούπερ μάρκετ, δεν πρόλαβα, είχαμε χαζομάρες και ήμασταν και έξω, είχαμε πάει και βόλτα. Δεν είχα μαγειρέψει και αναγκαστικά χτες πήρε και έφαγε από έξω. Και τρώει και τη χαζομαρούλες, έτσι κάτι έτοιμα γεύματα, τα οποία είναι και μέσα στις βλακίες. Και δεν θέλω. Δεν θέλω να τρώει τέτοια. Δηλαδή έχω κάτσει και το έχω φτιάξει το βράδυ σπιτική ομελέτα, που είναι κάτι πιο γρήγορο, ρε παιδί μου, γιατί δεν είχαμε φαγητό, μόνο και μόνο για να μην πάει την άλλη μέρα να ψωνίσει απ' έξω να πάρει χαζομάρι. Δηλαδή προτιμώ να πάρει να βάλει τα γουλάκια, ξέρω εγώ, τα δικά μας, ντοματούλα, ξέρω εγώ, κρεμμυδάκι, ό,τι του είχα βάλει που, είναι, που ξέρω ότι έχω αγοράσει και ξέρω τι βάζω μέσα και δεν έχουν πρόσθετα και δεν έχουν έψιλον και δεν έχουν έτσι χαζομάρι. Pre-meals δεν κάνω καθόλου. Αυτό που μπορεί να κάνω κάποια φορά είναι, ας πούμε, αν έχω φτιάξει, παράδειγμα, λέω, έχω φτιάξει εγώ μια κατσαρόλα φακές και έχει μείνει πάρα πολύ, μπορεί, ρε παιδί μου, αυτό να το βάλω σε ένα τάπερ στην κατάψυξη και να πω ότι κάποια στιγμή, ξέρω ότι έχω δύο πιάτα από φακές,
σαν έκτακτο να το βγάλω να πω ότι ξέρεις κάτι για τώρα για το μεσημέρι να ξεπαγώσει, να φάμε κάτι γρήγορο. Ή να το χρησιμοποιήσω και να φτιάξω και ένα ρύζι και να φτιάξω φακές με ρύζι, ξέρω εγώ. Ή να το πάρω και να το κάνω, να το ξεπαγώσω, να το φτιάξω ρευστή σάλτσα και να κάνω και μακαρόνια και να φάμε μακαρόνια με φακές σαν να τρως αντί για μακαρόνια με κιμά, μακαρόνια με φακές γίνεται πάρα πολύ ωραίο, σας το προτείνω σαν vegan γεύμα και πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία επιλογή όταν νηστεύουμε κιόλας. Βάλτε όλα τα μπαχαρικά που βάζετε στο κιμά και θα εκπλαγείτε. Αυτά κάνω στις γενικές γραμμές και όποτε προλαβαίνω κάνω και κανένα γλυκάκι. Δεν ξέρω αν έχει μείνει κάποια άλλη έτσι απορία που δεν την έχω λύσει, που δεν την έχω πει. Το φαγητό που θα φάμε σήμερα είναι μουσακά από χτες που έχει μείνει, Αναστασία μου. Πιο γλυκό σου λείπει από την Ελλάδα τώρα. Τώρα έχει χτυπήσει φλέβα. Καταρχήν οι πάστες. Ειδικά η αμυγδάλου. Ή το εκμέ καταΐφι. Όλα τα σιροπιαστά, λατρεύω τουλούμπα, τουλουμπάκι, όχι την τουλούμπα, τη μεγάλη, τουλούμπα η μεγάλη δεν μου αρέσει, το τουλουμπάκι, τα μικρά. Εντάξει, αγοράζω όποτε φέρνει εδώ το Lidl, αλλά δεν είναι το ίδιο ρε παιδιά από το να πας εκεί στο τουλούμπα στη Βάρη ας πούμε, που κάνει αυτή τη φοβερή τη τουλούμπα που είναι φημισμένη ας πούμε, ή να φας ξέρω εγώ κοκάκια, ή να φας ταρτάκια. Εντάξει, ναι. Όχι, μου λείπουν τα γλυκά της Ελλάδας, μου λείπουν και γι' αυτό το καλοκαίρι. Εγώ προφανώς το καλοκαίρι παχαίνω μεν από τις πίτες και αυτά που τρώμε εννοείται, αλλά ότι τρώω και γλυκά. Δηλαδή δεν με νοιάζει τόσο το παγωτό, δεν με ενδιαφέρει τόσο το πολύ το παγωτό, όσο να φάω τέτοια. Ή τρώω πατατάκια με ρίγανη. Δεν υπάρχει ρίγανη εδώ, παιδιά. Δεν υπάρχουν πατατάκια με ρίγανη. Υπάρχουν ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς σε γεύση, σε πατατάκια, εκτός από ρίγανη. Δηλαδή είναι ξωφρενικό. Εντάξει, εγώ όταν φτιάχνω πατάτες τηγανιτές, σκόβω πάρα πολύ λεπτούλες. Τις κάνω στρογγυλές πάρα πολύ λεπτούλες. Τους βάζω και λαδάκι ριγανούλα. Τις αφήνω έτσι να τραγανίσουν καλά. Και ξεγελέμαι ότι μοιάζει το τόσο τρώω πατατάκια με ρίγανη. Δεν είναι πατατάκια, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Το κομπόστερ πάει πάρα πολύ καλά. Κάτσε βλέπεις εδώ είναι, να το. Θα σου δείξω, έχει γεμίσει τώρα. Το βλέπεις, ξέρω αν φαίνεται, δεν φαίνεται. Φαίνεται και το κακό είναι ότι δεν μπορώ. Κάτσε λίγο, εκεί, άμα το φωτίσω λίγο, όχι ε. Ναι, δεν μπορώ να το βγάλω τώρα από την, κάτσε το κλείσω. Τέλος πάντων, έχει γεμίσει σχεδόν μέχρι πάνω και τώρα έχουμε, συζητάγαμε με την κουμπάρα μου. Εγώ έχω πάρει λίγο, έχω βάλει στην γλαστρούλα μου. Συζητάγαμε την κουμπάρα μου κάτι για το κύπολο, για τη βεράντα της, γιατί έχει πολλά λουλούδια. Και μου λέει: πρέπει να πάρω και λίπασμα. Τι λέω: τι λίπασμα να πάρεις, έχω ένα κουβά εδώ πέρα. 19 λίτρα λίπασμα. Οπότε θα κάνω όμως βίντεο. Το αδειάζω όποτε γεμίζει. Θα κάνω όμως βίντεο το πώς το αδειάζω, την διαδικασία όλη, γιατί θέλει λίγο να το σουρώνεις. Δηλαδή θέλει μία μικρή σίτα να έχεις. Εγώ έχω πάρει ένα καλαθάκι από ένα παλιό ποδήλατο, το πρώτο ποδήλατο που έχει η Κωνσταντίνα, το έχουμε κρατήσει αυτή τη δουλειά, γιατί έχει σίτα, είναι καλαθάκι μεταλλικό με σίτα. Και το έχω κρατήσει αυτή τη δουλειά. Πρέπει λίγο να το περνάς από σίτα, γιατί όταν βάζεις τα καινούρια μέσα δεν έχει προλάβει ακόμα να τα κάνει λίπασμα όλα. Τα έχει μεν, πώς το λένε, μαζέψει, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα λίπασμα. Οπότε θέλει λίγο αυτά να τα βγάζεις και να κρατάς το καθαρό. Και αυτά τα ξαναρίχνεις μέσα εννοείται για να συνεχίσει να το κάνει. Αλλά θα τη δείξω τη διαδικασία. Θα κάνω βίντεο ειδικά μόνο γι' αυτό, γιατί είναι πολλοί που τους ενδιέφερε αυτό το συγκεκριμένο προϊόν. Τρίγωνα παναρράματος δεν μου αρέσουν. Εντάξει, θα φάω μια στο τόσο, αλλά δεν ξέρω, δεν. Και είναι από τα γλυκά που δεν θα. Όπως και κάτι μπαμπάδες, κάτι αυτά δεν. Όχι. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το τσουρέκι του Τερκενλί με το κάστανο. Το τσακίζω. Μπορώ να φάω μόνο μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πρέπει να σας πω ότι στη Γερμανία, στα 10 χρόνια που ήμουνα, έχω φάει 3-4 φορές. Μας είχαν φέρει από το αεροδρόμιο, γιατί έχει στο αεροδρόμιο του Μονάχου, έχει υποκατάστημα ο Τερκενλής. Αυτό που σακόλα σκουπιδίων κάνει 2 ευρώ δεν το καταλάβαμε. Λοιπόν,
Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες σακούλες που μπορείς να πετάξεις στον κάδο απορριμμάτων κάτω. Εάν πετάξεις οποιαδήποτε άλλη σακούλα, δεν θα την πάρουν. Και αν σε δούνε, θα σου κάνουν και μήνυση. Οι σακούλες των σκουπιδιών είναι, ας πούμε, από εδώ που είμαι εγώ, από τη Γιώνα. Ωραία. Έχουν πάνω το σήμα της Γιώνα και είναι στην ουσία ο φόρος που πληρώνεις για τα σκουπίδια μέσω της σακούλας. Δηλαδή, αντί να σου έρχεται, ρε παιδί μου, να πληρώνεις το φόρο στην Ελλάδα, ας πούμε, το πληρώνεται μέσω του ρεύματος. Στη Γερμανία ερχόταν ξεχωριστά, το πληρώνεις σε λογαριασμό. Αλλά ήταν στάνταρ. Σου λέγεται ότι 4 φορές το μήνα που περνάμε, μια φορά τη εβδομάδα δηλαδή, το κόστος είναι αυτό. Αν έχεις, στην Γερμανία έχει και το άλλο, ότι αν είσαι μονοκατοικία, δικό σπίτι και καθορίζεις εσύ, μπορείς να το κάνεις μέχρι και 2 φορές το μήνα, κάθε δεύτερη εβδομάδα. Δεν μπορείς να το κάνεις λιγότερο. Δηλαδή και άδειο να είναι το κάδο σου, θα περάσουν, θα τον αδειάσουν, ρε παιδί μου. Εδώ έχουν ένα περίεργο σύστημα, βασικά θα πω διαφορετικό, όχι περίεργο. Έχουν σημεία τα οποία μπορείς να πας να ρίξεις γυαλιά, να ρίξεις ρούχα, ανακύκλωση. Έχει στα σούπερ μάρκετ, έχει σημεία τα οποία μπορείς να επιστρέψεις από τα σούπερ μάρκετ, τα μπουκάλια, όπως αυτά εδώ, με τα μπουκάλια που είναι άδεια τώρα, τα μπουκάλια, γενικά τις συσκευασίες από απορρυπαντικά, από μπουκάλια, από γιαούρτια, από αυτά. Τα χαρτιά και τα χαρτόνια περνάνε μια φορά το μήνα, τα αφήνεις εδώ από κάτω. Υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία την οποία την έχει δώσει ο Δήμος, που ξέρεις πότε θα περάσουν. Και τα αφήνεις κάτω και τα παίρνουν την συγκεκριμένη ημερομηνία. Οπότε μπορείς να κάνεις ανακύκλωση σχεδόν για τα πάντα. Και στην ουσία τα μόνα σκουπίδια τα οποία έχεις είναι τα σκουπίδια του μπάνιου, που αυτά ναι, πρέπει να καούν, εννοείται, ναι, πρέπει να πάνε ψυχάμινο. Εάν κάνεις καλή ανακύκλωση εδώ, μπορείς να έχεις μηδαμινά σκουπίδια, στην κυριολεξία μηδαμινά. Και τι εννοώ. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω από τα μέσα Γενάρη μέχρι τώρα μία τσάντα, μία σακούλα, είναι 35 λίτρων, την οποία ακόμα δεν την έχω γεμίσει. Γιατί κάνω ανακύκλωση. Αν δεν κάνεις ανακύκλωση και τα πετάς όλα, πρέπει κάθε μέρα να έχεις μια τέτοια σακούλα και μια μισή σακούλα, μη σου πω. Δηλαδή, παίρνεις 10 σακούλες, κάνουν 20 φράγκα, άρα έχει 2 φράγκα ή μια σακούλα. Αρμενοβίλ, τι είναι αυτό το Αρμενοβίλ? Τι εννοείς, Αναστασία μου? Οπότε έχει 2 φράγκα η σακούλα, κάτι παραπάνω από 2 ευρώ δηλαδή. Οπότε, αν σκεφτείς ότι θες, αν δεν κάνεις ανακύκλωση, ότι θες μία τέτοια κάθε μέρα, οι σακούλες ανακύκλωσης δεν είναι σακούλα ανακύκλωσης, είναι σακούλα σκουπιδιών. Δεν είναι ανακύκλωσης. Είναι οι σακούλες που πετάμε στα σκουπίδια, που πάνε να καούν αυτά τα σκουπίδια, που είναι για υψηκάμινο. Η ανακύκλωση δεν χρειάζεται να έχεις σακούλες. Τα πας στα διάφορα σημεία, απλά πρέπει να τα πας. Ή να είσαι ένα, ας πούμε, εγώ έχω μία κούτα εδώ. Φαίνεται, να τη, αυτή εδώ πέρα είναι, αυτή, την οποία ρίχνουμε μέσα τα χαρτόνια μας. Πέρασε τώρα 14 Φλεβάρι πέρασαν τα χαρτόνια, είδες, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Και τώρα ξαναπερνάνε το Μάρτι. Οπότε εμείς μαζεύουμε όλα τα χαρτόνια μας και θα τα ρίξουμε, θα τα πάμε εκεί. Όχι, δεν βάζεις σακούλα στην ανακύκλωση, όχι. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα, καμία σχέση. Όπως και στη Γερμανία δεν είναι έτσι. Δηλαδή, στη Γερμανία σου είχε συγκεκριμένα. Το είχα δείξει κιόλας σε βίντεο. Ότι είχε συγκεκριμένα. Πώς το λένε. Κάδους που είχε για γυαλί. Στο γυαλί τα χωρίζεις κιόλας ανάλογα το χρώμα τους. Πράσινο, καφέ και διάφανο. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Έχει και εδώ το ίδιο πράγμα, το ίδιο σύστημα. Απλά εκεί στα είχε μαζεμένα. Χαρτί στο είχε στο. Δίπλα από τα σκουπίδια σου είχες για χαρτί και είχες και για, και για οργανικά, τα οποία οργανικά έχουμε και εδώ. Δηλαδή, δίπλα από τα σκουπίδια υπάρχει και ένας κάδος, ένας πράσινος, που γράφει ότι είναι μόνο οργανικά. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει το σύστημα που έχω εδώ, που κάνω εγώ κομποστοποίηση, μαζεύει όλα του τα οργανικά, ό,τι έχει να κάνει πολύματα από τροφές και από
ξέρω εγώ, όταν καθαρίζουμε για να μαγειρέψουμε φλούδια από φρούτα κλπ. Μπορείς να τα πατάς, να τα ρίξεις εκεί. Μέχρι να ανοίξω εγώ να κάνω το ζεμέ, να το ανοίξω, ενώ να το βάλω σε λειτουργία, έκανα και εγώ αυτό το πράγμα. Το πήγαινα εκεί. Να ξέρετε κάτι, ότι το 65% των σκουπιδιών που πετάμε είναι οργανικά. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε ανακύκλωση άμα θέλουμε και μπορούμε να μειώσουμε φοβερά τον όγκο των σκουπιδιών μας και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πετάνε και στην ανακύκλωση τα πάντα, το ξέρω. Το ξέρω. Και σε αυτό φταίει η παιδεία που δεν έχουμε. Παρόλο που η ανακύκλωση στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από τότε που εγώ πήγαινα δημοτικό, θυμάμαι, να μας μιλάνε για την ανακύκλωση, παρόλα αυτά, οι ίδιες οι οικογένειες δεν προωθούν την ανακύκλωση. Δηλαδή, δεν μπαίνουν στη διαδικασία της ανακύκλωσης γιατί το θεωρούν, ξέρω εγώ, ζόρι. Ενώ δεν είναι. Εγώ έκανα μεγάλο αγώνα με τους γονείς μου να τους βάλω στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Πολύ μεγάλο αγώνα και για πολλά χρόνια. Δηλαδή τους μάλωνα. Πραγματικά τους μάλωνα. Είναι θεσσαλονικιώτικο γλυκό. Δεν το ξέρω ρε εσύ, Αναστασία, δεν το έχω φάει ποτέ. Τι είναι, για πες, δηλαδή τι έχει. Πώς το είναι, πιτοειδές, είναι με κρέμες, με τι είναι. Αρμενοβίλ. Δεν το έχω ακούσει ποτέ, δεν έχω ιδέα τι είναι. Καθόλου. Κοιτάω να δω αν έχω και κάποια άλλη ερώτηση. Να σας απαντήσω κιόλας. Είδα ότι σας άρεσε, σε πολλούς σας άρεσε και το βίντεο που έκανα στο δάσος που πήγαμε. Α, με ρωτάει μια κοπέλα εδώ, πόσο ασφαλής είναι το δάσος, δεν υπάρχει φόβος για διάφορα περίεργα πολλά. Για διάφορα περίεργα. Εκεί τελειώνει η πρόταση. Θα πω ότι το δάσος είναι ασφαλές, έχει μονοπάτια, το οποίο αν πηγαίνεις από το μονοπάτι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει, πώς το λένε, υπάρχουν και διάφορες στάσεις, έχουν κάνει και παγκάκια από κορμούς δέντρων και αυτά. Το βασικότερο απ' όλα στο δάσος είναι εμείς να μην πετάμε σκουπιδιά και να μην χαλάμε την ισορροπία του δάσους, δηλαδή μην χαλάμε φωλιές, να μην πειράζουμε τα δέντρα, μην τα πληγώνουμε, μην τα κόβουμε, να μην σπάμε πράγματα. Πράγματα που μας φαίνονται περίεργα, δεν χρειάζεται να τα πειράζουμε όμως. Και γενικά δεν χρειάζεται να χαλάμε, δηλαδή ακόμα και κάποιο μεγάλο ιστό αράχνης να δούμε, καλό είναι να μην τον χαλάσουμε. Μπορεί να πούμε πάνω σε δέντρα, γιατί όλα έχουν μια ισορροπία μέσα στο δάσος. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο οικοσύστημα, το οποίο καλό είναι να μην το διαταράσουμε. Μπορούμε να το κοιτάμε, μπορούμε να το επισκεπτόμαστε, αλλά καλό είναι να μην το διαταρρώσουμε. Αυτό έχω να πω για το δάσος, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Και καλό είναι όταν σουρουπώνει να μην καθόμαστε μέσα, γιατί και αγριεύει, γιατί έτσι καλώς το δάσος μέσα είναι σκοτεινό από την άποψη ότι έχει δέντρα, οπότε όταν είσαι ανάμεσα στα δέντρα το φως είναι λιγότερο. Και όταν σουρουπώνει πλέον αρχίζουν και βγαίνουν και τα ανοιχτόβια τα ζώα, το οποίο εμάς τρομάζει και τρομάζουμε και αυτά. Και μπορεί να χαθούμε κιόλας, να ξανατολιστούμε. Οπότε καλό είναι όταν σφρουπώνει να αρχίσουμε να παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Τα φιλιά μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Αρμενοβίλ είναι παγωτό με μαρέγκα μέσα. Δεν το έχω φάει ποτέ. Γεια σου, Ηρώ, τώρα μπήκα στο live. Γεια σου, κούλα μου. Ο μεγάλος ο γιος μαζί με την κοπέλα του ήρθε Ελβετία μαζί σας. Όχι, έχουν μείνει Γερμανία και είναι και έτοιμοι να πιάσουν και ένα σπίτι. Πώς αισθάνεσαι με όλο αυτό τον όγκο των σκουπιδιών στο σπίτι? Μια καρέκλα να είναι στραβή, νιώθω βρώμικο το σπίτι μου. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ όλο αυτό τον όγκο στο σπίτι. Κοίταξε να δεις. Τα περισσότερα τα έχω έξω. Τώρα τα έχω αφήσει, ας πούμε, αυτό το. Αυτό το κάδο με το χαρτόνι. Το έχω γιατί είναι πολύ άμεσα. Δηλαδή τα παιδιά κάνουν συνέχεια χαρτοκοπτική και αυτά. Οπότε έχω ένα εκεί και τους λέω ρίχτε τα εκεί πέρα για αυτό το λόγο. Τώρα μόλις αρχίσει και ανοίγει ο καιρός θα τον βγάλω έξω.
Το έχω μέσα πιο πολύ γιατί ξέρεις με την μπαλκονόπορτα, με το κρύο και αυτά, χάνει τη ζέστη του σπιτιού. Οπότε μόλις ανοίξει λίγο ο καιρός, τώρα σε κάνα μήνα φαντάζομαι το πολύ, θα βγει έξω κι αυτό. Τα σκουπίδια τα έχω έξω, την ανακύκλωση με τα πλαστικά την έχω έξω. Απλά τώρα αυτά, επειδή έφτιαξα αυτές τη μπεσαμέλ και αυτά, μου έχουν μείνει τα τρία μπουκάλια, τα οποία τα ξεπλένω από μέσα γιατί δεν θέλω να μυρίζουν, γιατί πάνε για ανακύκλωση. Και τα βγάζω έξω, έχω σακουλίτσες. Δεν τα έχω μέσα στο σπίτι. Αλλά εγώ δεν είμαι και λίγο έτσι. Δεν έχω και την τρέλα αυτή ότι άμα το σπίτι δεν είναι και τέλειο, θα πάθω και κάτι. Δεν έχω αυτό το πρόβλημα, εντάξει. Με το καλό που έχει. Με το καλό που έχει που πάω μία φορά το μήνα σούπερ μάρκετ, είναι ότι αφαιρώ απευθείας τις συσκευασίες και τις πάω ανακύκλωση. Και πολύ καλά κάνεις. Αυτό το κάνω και εγώ πολύ συχνά στο Μόναχο. Οι κουμπάροι μου τη δουλειά κάνουν. Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση γιατί είναι τελείως προσωπική και αφορά εκείνους, οπότε θα με συγχωρέσετε γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, έχει να κάνει με την, τα προσωπικά δεδομένα, αν θέλετε, και το ότι εκθέτεις ανθρώπους οι οποίοι ίσως δεν θα θέλανε. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Εγώ θέλω και εκθέτω τον εαυτό μου μέχρι εκεί. Λοιπόν, και οι ερωτήσεις εδώ τελειώσανε, βλέπω. Οπότε. Κοιτάξω να δω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ακόμα, να σας πω. Με το τελευταίο βίντεο. Α, παιδιά, μια μεγάλη συγγνώμη στο τελευταίο βίντεο. Υπάρχει ένα μικρό κομμάτι, το οποίο είχε μείνει ανοιχτή κάμερα. Και κατέγραφε χωρίς το παρόχο χαντμπάρι και είναι και στραβά τα πλάνα και αυτά. Η πλάκα είναι ότι στην επεξεργασία του βίντεο εγώ το είχα κόψει αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε και ξαναμπήκε. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Σας ζητώ συγγνώμη πραγματικά γι' αυτό. Δεν ξέρω πώς προέκυψε. Και εγώ το είδα όταν μου το γράψατε. Μου λένε υπάρχει πρόβλημα με την κάμερα και αυτά και λέω. Και λέω εντάξει. Και μπήκα μέσα και το ξανά δω όλο το βίντεο και τρελάθηκα. Λέω αυτό το είχα κόψει εγώ γιατί είναι εκεί. Το έχω γράψει κάποια σχόλια από κάτω. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Ίσως μπορώ να μπω στην επεξεργασία του YouTube που είναι τώρα και να το. Ναι, το ξέρω από το YouTube Studio να κόψει το κομμάτι. Αλλά πρέπει να ανοίξω τον υπολογιστή. Και η αλήθεια είναι ότι τον υπολογιστή δεν τον έχω στημένο όπως ήταν πριν. Οπότε πρέπει να κάνω λίγο. Τέλος πάντων, θα δω πώς μπορώ να το κόψω πάντως έτσι για να φαίνεται και λίγο πιο ομαλό. Αλλά πραγματικά είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι, νομίζω είναι 1,5-2 λεπτά, δεν είναι παραπάνω. Μετά πάει κανονικά η ροή. Οπότε αν μπει αυτό το κομμάτι, το δείτε δηλαδή και μπει αυτό το κομμάτι, απλά προχωρήστε το λιγάκι, δεν είναι πάρα πολύ. Προχωρήστε λίγο τον κέρσορα και θα το βρείτε. Δεν είναι πάρα πολύ ώρα πάντως. Νομίζω. Από ό,τι το είδα δεν είναι πολύ ώρα, νομίζω γύρω στα 2 λεπτά. Δεν ξέρω πώς την πάτησα έτσι. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, αυτά νομίζω καλύψαμε πάρα πολλά θέματα σήμερα. Έχουμε κλείσει κοντά 2 ώρα, δεν το πιστεύω ούτε και εγώ ότι κάναμε τόση ώρα live. Έρχονται και καινούργια σχόλια στα βίντεο βλέπω. Εντάξει, θα τα απαντήσω αργότερα αυτά. Κάποιος μου λέει φαρμακείο το σούπερ μάρκετ στην Ελβετία. Είπαμε. Μένουμε σε μια πάρα πολύ ακριβή χώρα, οπότε αναλογικά πάνε και αυτά. Κάποιος λέει, σοκ έχω πάθει με τις μικρές πατάτες με την τιμή. Στο προηγούμενο βίντεο σας έδειξα τις μικρές πατατούλες, τις τόσες που είναι, και την τιμή που έχουν το κιλό. Και μου λέει, έχω πάθει σοκ. Εμείς στη Βέρεια, λέει, παίρνουμε πατάτες αυτές τις μικρές, μας δίνει μια σακούλα δώρο. Και απαντάω και λέω ότι αυτά είναι τα καλά της Ελλάδας. Εδώ πληρώνουμε και την πατατούλα εντός και μάλιστα πολύ πιο ακριβά τη μεγάλη πατάτα. Λοιπόν, εδώ. Κοιτάω να δω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση που δεν την έχω απαντήσει. Βλέπω εδώ πέρα ότι κάποια μου λέει ότι
το καλοκαίρι που θα έρθει σε Ελλάδα, θα δεις πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές, θα τραβάς τα μαλλιά σου. Είναι αυτό που του λέω ότι μου το έχετε γράψει πάρα πολύ αυτό και θέλω πραγματικά να δω τι θα συναντήσω. Λοιπόν, αυτά, ναι, δεν έχω κάποιο άλλο, κάποια άλλη ερώτηση που δεν την απάντησα. Μην ξεχάσετε να μου γράψετε τις ερωτήσεις σας και θα κάνουμε ή άλλο ένα live ή κάποιο βλογκάκι για να το... πώς το λένε, για να τα απαντήσω. Και εγώ χάρηκα πάρα πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Καλή συνέχεια και περιμένω και τα δικά σου τα βίντεο. Θα κάνεις πάρα πολύ ωραία. Έχω πάρει πάρα πολλές ιδέες από σένα, να ξέρεις. και ναι. Λοιπόν, όσοι δεν ξέρετε το Δία, να μπείτε να δείτε τις συνταγές του, κάνει πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, να είστε καλά, φιλιά πάρα πάρα πολλά σε όλους και θα τα ξαναπούμε σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφούλα, βοηθάτε να ανέβει το κανάλι, εντάξει. Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Σουλά μου, γεια σας παιδιά σε όλους και χάρηκα πάρα πολύ την παρέα σας σήμερα. Ciao.